Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά, σκάνδαλο, 15 άντε εντάξει, μετά από τις 5, είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4, ξεκινάει το τελευταίο All About Aris On Air για αυτή την εβδομάδα, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, τον τρώμε σιγά σιγά και το Φλεβάρι, μετράμε αντίστροφα για το ντέρμπι, γι' αυτό θα μιλήσουμε κατά κύριο λόγο μέχρι και τις 7 για τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε μαζί στον αέρα της Θεσσαλονίκης, Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος. Τι καπηλεύεσαι τον ύμνο της ομάδας, ρε φίλε? Πρώτον, δεν είναι ύμνος της ομάδας. Τι είναι? Ένα τραγούδι. Α, ένα τραγούδι είναι. Το οποίο που λέει για το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Είναι ο ύμνος του Άρη, τον οποίο παίζουν τα μεγάφωνα του Βικελίδης πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Όταν δεν είναι αυτός ο ύμνος. Το ξέρω, ο άλλος είναι ο ύμνος του Άρη, αλλά και αυτός έχει καθιερωθεί. Άρα, αφού πλέον δεν είναι ο ύμνος του Άρη, μπορώ να τον καπηλεύομαι. Έχει καθιερωθεί και αυτός όμως ως ύμνος του Άρη. Επίσης τον έχω κάνει πασίγνωστο όσα χρόνια τον παίζω στα ραδιόφωνα. Εσύ τον καπηλεύεις και πρώτα απ' όλα η ζώνη. Δεν νομίζω ότι είναι καπηλεία να πολλαπλασιάζεις τα χτυπήματα στο YouTube του συγκεκριμένου απίστευτου τραγουδιού του συγχωρεμένου. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε εμείς για να πολλαπλασιαστούν τα χτυπήματα. Όποιος όχι, αλλά εμείς το βάζουμε. Ακούει το Αριανάκι, γουστάρει και μετά πολλά, πάει και το ξανακούει. Πρώτα απ' όλα, τι θες να κάνεις τώρα εδώ πέρα? Είναι η ζώνη σου 12-2 είναι. Τρεις ώρες έκανες live chat του SDNA. Φιλέ, είχα άλλα 595 μηνύματα. Στείλανε και Αριανή, οκ, okay, ναι. Αλλά επειδή μπήκα λίγο σε κάποια φάση. Μπήκανε, κοίταξε, μόνο ξεκίνησε μία με δύο, ήταν το chat του troll. Δηλαδή ήταν μόνο αυτοί που δεν ασχολούνται εκεί, μαζί μου. Εκεί μπήκα. Όχι, δεν μπήκα εκεί. Που στέλνανε υπαοξίδες αβέρτα και ήταν λένε αυτοί. Για... δεν ασχολούνται όμως με τον Άρη. Για τα πρωταθλήματα. Ένας έλεγε και του έλεγε για την ΕΠΟ. Θέλανε Σόνι και καλά, θέλουν μια επιβεβαίωση. Ο άλλος που σου έλεγε θες να χτίσει ντούμπα και εσύ του είπες θες να χάσει το πρωτάθλημα. Εν τω μεταξύ, κάποιοι είναι καθυστερημένοι. Όχι με την έννοια. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Όχι χρονικά. Με την έννοια ποια. Μου λέει δεν πας στο Χαριλάο. Ρε φίλε, δεν πήγα τη μια χρονιά της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εκεί δεν πήγα στο Χαριλάο. Μετά πήγα κανονικά. Ερχόταν, ναι. Δηλαδή, γιατί... στο Χαριλάο παίζουμε ακόμη μια φορά. Ναι, δηλαδή, και τι σε ενδιαφέρει σε να πηγαίνω ή δεν πηγαίνω εγώ κτλ. Στην Τούμπα που θα έρθω την Κυριακή, έλα να τα πούμε. Έλα. Θα είμαι στο επίπεδο 5. Το ρολόι δείχνει 9.30, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Περιμένουμε. Τι? Τι έγινε, τώρα θα το κάνουμε αυτό. Ωραία. Τη είπε ότι σήμερα είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάντα είναι. Άστα αυτά τα σαλιαρίσματα, άστα. Μια γυναίκα θα τη λες ότι είναι όμορφη όταν πραγματικά είναι. Γιατί τότε θα το εκτιμήσει δύο φορές. Γιατί ξέρει και η ίδια ότι τότε θα το εννοείς. Πάντα είναι και τέτοια δεν υπάρχουν. Πάντα είναι και καλύπτει όλες τις μέρες και τελείως. Τι έγινε, δεν έχει μελάνι. Πρέπει να το κάνει στον αέρα αυτό. Είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που βαράσαμε. Δεν γίνεται. Πώς να κάνουμε εκπομπή με σένα μέσα στο στούντιο. Ζαλιζόμαστε. Να ξαναμπεί. Ζαλιζόμαστε και βλέπουμε το γραφείο του τέτοιου του. Ναι. Μπει το γραφείο πιο πότε. Ναι, πράγμα. Τρεις ώρες έκανες. Δύο ήταν κανονικά προγραμματισμένο. Έκανα τρεις. Αλλά επειδή πουλούσε. Θα μπορούσα να κάνω άλλες 13. Ναι. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί τα τελευταία 567 σχόλια δεν τα απάντησα. Απάντησα τα προηγούμενα 4.000 περίπου από ό,τι μου είπανε. Ομάδα να κάνεις ένα τέτοιο. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Στο Λαμπατάρι θα κάνουμε. Ναι, θα κάνουμε. Άντε. Εκεί για να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε λίγο πιο. Βέβαια, εκεί θα μπουν τα άλλα τρολ, ναι. Αλλά εκεί θα τα βλέπουμε εμείς πιο καλά. Ναι, ενώ στο SDN δεν έχω πρόσβαση, έχω μόνο στο καθημερινό. Δεν έχω δηλαδή πρόσβαση στα σχόλια, στα blog μου, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εγώ σβήνω ή βάζω ή κάνω. Δεν, ούτε περνάω, ούτε σβήνω, ούτε εγκρίνω, ούτε τίποτα. Απαντάω άμα θέλω, αλλά δεν έχω πρόσβαση. Μάλιστα. Τώρα, για να το κλείσουμε το θέμα το συγκεκριμένο. Αντιλαμβάνομαι αυτό που έλεγα το πρωί και στον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο. Πρώτον, δεν έχουν αίσθηση του να τους κάνουν και καζούρα. Θέλουν πάντα να ακούν αυτό που θέλουν να ακούνε. Δηλαδή, ήθελαν να τους πω ότι παίρνουν δίκαια το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, παιδιά, σε ένα chat γιατί δεν σας το αναγνωρίζει κανένας. Ούτε μπορώ να εξηγήσω τον άλλο που με ρωτούσε γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τι να σου πω. Σε κάποια φάση έδωσα 2-3 απαντήσεις με το Ακρόπολ, τα διαρκεία του Τσοχατζό και όλα τα υπόλοιπα. Για πάρα πολλούς τέτοιους λόγους. Ο άλλος στέκεται στο ότι ο Καρυπίδης έχει πει ότι ήταν Ολυμπιακός. Έχει βάλει καμιά 8 εκατομμύρια στον Άρη, αλλά τον πειράζει που έχει δηλώσει ότι ήταν Ολυμπιακός. Ο Ζαγοράκης που έχει δηλώσει την ΑΕΚ δεν τον πειράζει προφανώς.
Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς η κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή να λέμε τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας πάλι. Εντάξει, είναι γνωστό ότι σε τέτοια ζητήματα εγώ απαντάω. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσα να απαντήσω σε όλα γιατί δεν μας έπιασε ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα περισσότερα ερωτήματα τα απαντήσαμε. Με φίλους του Άρη που μιλήσαμε για ποδόσφαιρο κυρίως, επίσης το απαντήσαμε. Για Παντελίδη μου με ρωτούσε ο άλλος, για τα συστήματα κτλ. Διαπιστώνω βέβαια ότι κάτι που το διαπιστώνει και ο κόσμος καθημερινά, ότι ο άλλος λέει Σαραντάρης Αριανός και νομίζω ότι είναι Αριανός, ενώ δεν είναι Αριανός. Καταλαβες. Mm-hmm. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι γράφουν Κορχούτ με ψευδόνυμο Κορχούτ και δεν είναι Αριανός, αλλά είναι Παοξής. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι δεν πρέπει να σε επηρεάζουν την καθημερινότητά σας. Πάμε στα ουσιαστικά, πάμε στα πραγματικά, πάμε στο pre-game του αγώνα. Βεβαίως. Εκεί όπου. Από τώρα. Τι από τώρα. Στις 5.30. 5 και 20 είναι, ρε φίλε. Καλά, πρώτη ώρα εκπομπής δεν θα λέμε. Τι θα είμαστε, μπουρδολόγοι. Αγωνιστικά, ρε φίλε. Έχουμε ντέρμπι την Κυριακή. Είμαι εδώ πέρα, για σένα. Υπάρχει θέμα. Καταρχήν να πούμε για τον Μπάσα ότι τελικά είναι μία η αγωνιστική. Θα λείψει μόνο από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και 80 ευρώ προς του. Αυτό είναι το προβλεπόμενο από τον κανονισμό. Ναι, αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, είναι γιατί ο Μπάσα θα πληρώσει. Στα υπόλοιπα παιχνίδια. Με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τα συναφή θα παίξει κανονικά εκτός να κάνει καμιά ίδια φάση. Το θέμα είναι πώς θα παραταχθεί ο Άρης αγωνιστικά. Ναι. Αν έχουμε κάποια ένδειξη, όχι τόσο για το σχήμα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα. Ωραία. Και ποιες είναι οι δεδομένες μας απουσίες πέραν του Μπάσα, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Πέρα λοιπόν του συγκεκριμένου υπάρχει ο Τόμσο. Δεν νομίζω να παίξει την Κυριακή. Δύσκολα θα είναι και στην αποστολή. Δύσκολα θα είναι στην αποστολή και ο Δελιζήσης, ο οποίος έχει χάσει και αυτός πολλές προπονήσεις. Εντάξει. Από τη στιγμή που απουσιάσαν και σήμερα και δεν ακολούθησαν το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες τους πλέον, έως μηδαμινές. Για τον Δελιζήση, εγώ δίνω μια μικρή πιθανότητα μπας και είναι σε 18άδα, πιο πολύ όμως για ψυχολογικούς λόγους. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Είναι λίγο διαφορετικά στη δική του περίπτωση. Ναι, φίλε, άμα πιάσει τη θέση του στόπερ που θα πρέπει να μπει στο μάτι, τι θα κάνει. Και δεν μπορεί. Σου είπα λίγες πιθανότητες. Α πάρει 19. Σου είπα λίγες πιθανότητες. Ναι, και μπορεί. Όπως είχε έρθει στο παιχνίδι Κυπέλλου που ήταν off, είχε ακολουθήσει την αποστολή κανονικά. Μπορεί να έρθει έτσι. Ναι. Αυτό εννοώ. Αυτές είναι οι τρεις. Η μία δεδομένη απουσία και οι δύο πάρα πολύ πιθανές έως δεδομένες. Ναι. Του Τόνσο και του Δελιζήση. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Παντελίδη. Ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ένα είναι το δίλημα νομίζω που έχει στο μυαλό του προπονητής του Άρη και έχει να κάνει με την επίθεση. Την οποία θα αναγκαστεί να αλλάξει μετά από δύο αγωνιστικές. Γιατί απουσιάζει ο Τόνσο. Και ψάχνεται πλέον να δει ποιον παίχτη θα χρησιμοποιήσει έχοντας δύο επιλογές. Απλά με τη μία αλλάζει και το αγωνιστικό του πλάνο. Η πρώτη επιλογή είναι του Μαρτίνες, τον οποίο δοκίμασε τις τελευταίες μέρες και όλα ως επιτελικό μέσο και ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το οποίο θέλει ο Παντελίδης και σκέφτεται όλη την εβδομάδα ως προσέγγιση του παιχνιδιού της Τούμπας, δηλαδή να χτυπήσω στην κόντρα και στο ανοιχτό γήπεδο και να μην ανοιχτώ πολύ. Γιατί ο Μαρτίνες και γρήγορος είναι και τεχνίτης ποδοσφαιριστής είναι και καλή πάσα έχει. Και με τη μία μπορεί να παίξει και να βρει τον την κοινή μπροστά. Το έχει αυτό ο Μαρτίνης. Είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε ο αντιτόνσο στα πλάνα του Παντελίδη. Από την άλλη υπάρχει μια άλλη επιλογή η οποία του αλλάζει το αγωνιστικό πλάνο και αυτή είναι του Γιουνές. Ναι. Να ξεκινήσει δηλαδή ο Γιουνές στην κορυφή, να επιστρέψει στην εντεκάδα. Ο Γιουνές ο οποίος βασικός τελευταία φορά νομίζω ήταν 18. Να επιστρέψει ο Γιουνές στην εντεκάδα, να πάει ο την κοινή στην τριάδα με Λάξον και Ματέο και όλοι οι υπόλοιποι να παραμείνουν όσοι έχουν κανονικά. Εκεί ψάχνεται λίγο και το σκέφτεται και το εξετάζει για να δει τι ακριβώς, πού ακριβώς θα καταλήξει. Εγώ θα άλλαζα την παρουσία του Τόνσο στην ενδεκάδα με τον παίκτη με τα ίδια χαρακτηριστικά. Το Μαρτίνες. Θα βάζω το Μαρτίνες μέσα. Είναι πιο λογική επιλογή. Ή το Φετφατζίδη. Βέβαια, όχι. Στο 10. Είναι άλλο στο 10 ο Φετφατζίδης. Γιατί όχι, ρε φίλε. Τι δεν σ' αρέσει, τι. Ο Μαρτίνες είναι φύση δεκάρι. Φύση δεκάρι. Ο Φετφατζίδης όχι. Τι είναι ο Φετφατζίδης. Ο Φετφατζίδης είναι winger. Οκτάρι. Winger είναι δεξιά. Δεν μας ξεφώνεις για τα οκτάρια.
Τέλος πάντων. Οχτάρι, είπαμε, το Σαλάχ στο FIFA. Εντάξει. Νομίζω το διευκρίνησα. Παπάδες κάνει. Τον βάζω εκεί στο FIFA κάνει, και κάνει παπάδες. Και τρέχει πάνω κάτω. Πάνω κάτω τρέχει, κόβει και τα λοιπά. Βάζει γκολ. Βάζει γκολ, φυσικά. Στο FIFA όμως. Ποιο το έχει, στο Easy Feel ή στο. Στο όχι, στο Professional. Στο Professional το έχει. Βέβαια. Άρχισατε, εντάξει. Κανονικά. Μια χαρά. Είπαμε, δεν θα μπαίνει στην ώρα της εκπομπής. Α, μιλάς κιόλας στον αέρα. Άσε να ακούς τη φωνούλα της, γιατί. Δεν ξέρω, Μαγκλής, οκ. Γιατί το κάνεις αυτά δεν μπορείς να πάρεις να τα κάνεις έξω και να τα φέρεις να τα κουλήσεις πάλι μέσα. Ναι, σωστό. Μπορείς να βγάλεις και πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Βγάλε και ένα πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Δεν έβγαλα. Όχι, δεν έβγαλες. Ωραίος. 7-10 θα είναι ο γνωστός Κυριούλης εδώ. Μάλιστα. Του Μαρτίνης η επιλογή είναι πιο κοντά στο αγωνιστικό πλάνο του Παντελίδη. Γιατί άμα βάλει το Γιουνές, αλλάζει και το πλάνο, δεν μπορεί να παίξει με τον Γιουνές στην κόντρα. Γιατί ο Γιουνές είναι και γρήγορο, σκόλο για να παίξει την κόντρα, εντάξει. Καλά, να σου πω αυτό με την κόντρα που τώρα που λέμε. Άμα έχω τον Λάρσον, τον Ματέο και τον Μαρτίνες, δεν θα πρέπει να είναι και το φόρ στην κόντρα. Εκεί, αν βάλει το Γιουνές, θα του δώσει. Ξεχνά ότι ο Γιουνές ναι, μεν έχει κάνει την πατατιά με το πέναλτι στο κύπελο. Ναι, ναι μεν έχει χάσει το πέναλτι στο Βικελίδης. Ναι. Αλλά στο Βικελίδη ήταν καλός ο Γιουνές. Δεν είναι κακός, οκ. Και το σημαντικότερο. Το γκολ στο κύπελο είναι από το Γιουνές. Ο Γιουνές κλέβει την μπάλα, στρώνει στο Ματέο και γίνεται το 1-1. Ο ανασταλτικός παράγοντας όμως για το Γιουνές αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού που έχει. Και έλα έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού για ποδοσφαιριστή, Νίκο. Τι έλλειψη ποδοσφαιρικού ρυθμού θέλει. Δηλαδή. Έχει να παίξει πριν τον τραυματισμό του. Ωραία, να μην παίξει το Βέλεθ τότε. Ο Βέλεθ έχει πάρει κάποια λεπτά στη τελευταία παιχνίδια. Κάποια λεπτά. Κάποια λεπτά έχει πάρει. Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό είναι αυτό. Έχει πάρει ένα μισά ώρα μαζεμένο. Αγωνιστικό ρυθμό είναι αυτό. Γιουνές περισσότερο. Ο Ρόουζ πριν παίξει τον Άρη να παίξει 6 μήνες. Και δεν έχει και άλλη επιλογή. 6 μήνες δεν είχε να παίξει ο Ρόουζ. 9 συμμετοχές είχε με τον Λοριάν. Του λέω. Βέβαια. 9 συμμετοχές. Δεξί μπακ όλες. Α, ούτε μία στόπερ δηλαδή. Ναι. Βρήκαμε και δεξί μπακ δηλαδή. Άμα λείπει ο Τζανακάκης. Τα έχουμε γράψει αυτά. Τα έχουμε γράψει. Δεν τα έχεις δει. Δεν τα έχεις διαβάσει. Δεν τα έχεις διαβάσει. Δεν διαβάζεις το site. Διαβάζεις άλλα site. Αυτό, ναι. Λοιπόν, ναι. Άρα η επιλογή του Μαρτίνες είναι πιο κοντά. Εγώ θα άφηνα έξω τον Τικίνη. Και θα βάζα τον Γιουνές στην κορυφή. Ποιο θα βάζα πίσω. Τον Μαρτίνες θα βάζα πίσω του. Τον Ματέο στη μία πλευρά και τον Λάρσον στην άλλη. Και στο 55 θα περνούσε ο Ντιγκινή για να κάνει στο 77 το 0-2. Τώρα μιλάει το FIFA βγαίνει από μέσα σου. Τι? Τώρα βγαίνει το FIFA τώρα από βγαίνει μέσα σου. Ο Άρης Θρησκεία για πάντα Super 3. Τώρα βγαίνει αυτό. Μετά. Και βάλτε του στο 77. Έτσι πήγε να το κάνει στο παιχνίδι Κυπέλλου. Θυμάσαι πια που είχε περάσει ο Ντιγκινή αλλαγή. Ναι. Που έπαιζε ο Άρης παίχτη παραπάνω. Ναι. Τότε έχει μπει αλλαγή ο Ντιγκινή. Τώρα θα ξεκινήσει βασικός. Τώρα θα είναι. Τελειωμένο. Οριστικό. Ναι. Τώρα θα είναι στην κορυφή, θα είναι πίσω από τον Φόρ. Θα φάνει. Εγώ νομίζω ότι θα πάει, δική μου αίσθηση, γιατί δεν έχει δείξει ο Παντελίδης κάτι ακόμα. Δική μου αίσθηση θα πάει με Μαρτίνες για Ντιγκινή. Εντάξει. Ταιριάζει περισσότερο. Και ανάλογα πώς πάει το μάζα, θα βάζω και το Γιουνές μέσα. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Μετά πίσω. Μετά πίσω. Εντάξει, σαν εξτρέμ θα είναι ο Λάξον με τον Ματέο, δεν αλλάζει αυτό. Ο Σιώπης με το Ματίγια. 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 Ο Πάκου ποιος έχει στα χαφ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα έχει τον Μαωρίσιο και τον Ολιβέιρα. Υπερτερούν και σε τεχνική. Ναι. Και σε ύψος. Και σε δημιουργικότητα. 100%. Γιατί και τι κάνουμε εμείς τότε. Ποιο να βάλεις, Χρήσανθε. Σου είπα ποιο να βάλεις. Ποιον. Τον Νιτζόγλου. Πάντως μια κλωτσιά στον Ολιβέιρα, το οποίο. Έτσι που επίσης δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Παιδιά, θέλει και λίγο κλωτσιά το μάτσο. Και στην τετράδα της δεν γίνεται να έχουμε μόνο του τσιριμπιμ τσιριμπομ. Υπάρχει μια ικανοποίηση. Οι οποίοι τσιριμπιμ τσιριμπομ που έχουμε παίκτες είναι πάρα πολύ ωραίοι για την κόντρα επίθεση, είναι πάρα πολύ ωραίοι για ποδόσφαιρο κατοχής, είναι πάρα πολύ ωραίοι για να βγουν και να απειλήσουν επιθετικά. Αλλά είναι τσιριμπιμ τσιριμπομ. Το πλάνο ήταν να είναι ο Μπάσα ή αν ήταν καλά ο Δελιζής να παίξει ο Βέλης με το Σιώπη. Δεν παίζουν αυτοί. Άσε την το πλάνο. Τι να κάνουμε. Το πλάνο ήταν αεροπλάνο. Στο 10 πήρε κόκκινο, ο άλλο πάει το πλάνο. Εδώ τώρα προετοιμάζει ένα μάτς. Τι να πει, α, το πλάνο ήταν αυτό. Τι έχω να κάνω. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένο παιχνίδι και θέση και το ξέρω. Για το Ματίνια, και εγώ και εσύ, ναι. Ναι, okay, το ξέρουμε όλοι, και αυτό το ξέρει. Το ξέρω, ναι. Αλλά θα τον βάλουμε γιατί το πλάνο ήταν να παίξει ο Μπάσα. Ας βρούμε ένα άλλο τρόπο. Ποιον. Δεν στο λέω, το ξέρει ο Παντελίδης, θα το κάνει και θα σα δώσω την Κυριακή. Μου κάνει εμένα τέτοια. Μου κάνει εμένα τέτοια. Μου κάνει με τις χειρονομίες, δεν έχουμε και κάμερα. Είναι αδύναμο κρίκο το παιχνίδι μας αυτό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου βγει αρνητικά στην ροή του μάτς, ναι, σίγουρα. Αλλά έχει και ένα Σιώπη, εκεί νομίζω ποντάρει ο Παντελίδης περισσότερο στο ανασταλτικό κομμάτι, στο Σιώπη.
Αν και υπάρχει μια ικανοποίηση για τον Ματίγια όσον αφορά τον αστελικό κομμάτι στο μαζί με τον Πανιόνιο. Αλλά ήταν ο Πανιόνιος, με ναι. Με τον Φουφούτοβιτς τώρα απέναντι του. Να συμπληρώσω, okay. Με τον Φουφούτοβιτς ήταν απέναντι, ναι, στα χαφ. Και στην τετράδα της άμυνας, ο Τζανακάκης με τον Κόρχουτ. Κόρχουτ τελικά, όχι Βάλε. Κόρχουτ. Πιστεύω θα ξεκινήσω ο Κόρχουτ μπορεί να παίξει χαφ. Όχι. Φλόρες είναι και αυτός λίγο. Φλόρες δεν είναι, αλλά δεν είναι να παίξει χαφ. Αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά, Ρενικό. Κλωτσάει. Δεν κλωτσάει. Εντάξει, δεν είναι τόσο, δεν παίζει τόσο σκληρά. Καλό παίκτη, εμένα μου αρέσει, αλλά είναι λίγο, δεν είναι, είναι σαν τον Βαλεριάνο. Όταν εγώ την Δευτέρα έλεγα ένα ακριβώς. Ναι, κάνεις κουβέντα, ναι, το ξέρω. Προσπαθούμε να ανοίξουμε λίγο τους ποδοσφαιρικούς ορίζοντες των ακροατών. Καλό είναι αυτό. Προσπαθούμε λίγο να και λέω κάποια πράγματα φωνακτά. Ναι. Άμα δεις αρκετά, όπως αυτό με το οκτάρι το περίφημο, ναι, το είπα για να το υποστηρίξω. Ναι. Το έθεσα στο τραπέζι, το απέρριψα μόνος μου μετά. Το επεξεργάζει το άλλος που ακούει. Ναι. Ναι. Λέει, μπορεί να. Μπορεί να, αλλά άλλος λέει, τι λέει ο Τσαλτίδης, οκ. Okay. Καλά, ναι, ο Κακεντρεχής θα με ειρωνευτεί, θα με ξεφωνήσει, ρε φίλε, οκ. Okay. Ο Κακεντρεχής όμως. Είπαμε να σε ξεφωνήσει, είπαμε να αναρωτηθεί, τέλος πάντων. Και ο Βέλεθ με τον Ρούς ήταν η δύο κεντρική αμυντική. Και ο Κουέσσα ο τέρμα. Αυτή είναι η πιθανή. Αποστολή, ποιοι θα μπουν. Κοίτα τώρα. Αν μείνει εκτός ο Δελιζήσης και ο Τόνσο. Γιουνές. Μα το φύγει και δύο. Πώς ψάχνουμε ακόμα. Άλλους πέντε. Βαλεριάνος τρεις. Βάλε. Κωνσταντινίδης τέσσερις. Κωνσταντινίδης γιατί. Γιατί να μην είναι. Γιατί να είναι. Γιατί να μην είναι. Εντάξει, τέσσερις. Ωραία. Είναι Τζόγλου. Πιθανό. Ή Κυριάκος Αβίδης. Είναι Τζόγλου. Είναι Τζόγλου. Άλλους δύο. Ακόμα, ένα ανέτοιμος θεωρεί το Σαββίδης ακόμα. Ανέτοιμος είναι. Ναι. Καλά, το Γενάρη είναι ανέτοιμος, μένουν 8 μάτς. Έχει 6 μήνες μπάλα, πάμε παρακάτω. Τι τον πήραμε, να κάνει διακοπές μέχρι το καλοκαίρι. Έχει, που θα πάει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δεν είμαι εγώ αυτός που κάνει τις μεταγραφές. Θα ρίξω ξεφωνητό γι' αυτό. Ναι, παρακάτω. Μετά τα μάτσα όμως. Ωραία. Ναι. Και μένουν άλλες δύο θέσεις. Δύο θέσεις. Ποιοι είναι οι υποψήφοι, ρε φίλε, αυτό είναι. Αν πάρει τελευταία στιγμή, καταφέρει ο Δελιζήσης και μπει για να έχει μια αλλαγή. Άσε Δελιζήσης τον Σάστο. Ωραία, άσε Δελιζήσης. Α έρθει 19ο ο Δελιζήσης. Πάμε σε 18ο, σου λέω. Ποιους έχουμε υποψήφιους. Διαμαντόπουλος λείπει. Πάει και ο Διαμαντόπουλος. Υποψήφι, ποιοι είναι υποψήφι. Είναι ο μικρός ο Μπαγκαλιάνης για τα στόπερ. Ποιος Μπαγκαλιάνης, φίλε. Έχω τον Ιντζόγλου. Άμα χρειαστεί, θα παίξει ο Ιντζόγλου στόπερ. Ή ο Βαλεριάνος ή ο Κόρχοτ. Ένα από τα παιδιά αυτά. Δεν μου πει να σου πω. Σου είπα, τον Μπαγκαλιάνη θα πάρω να παίξει στόπερ στην Τούμπα. Δεν είπα Βαλεριάνο Ιντζόγλου. Ναι. Ή ωραία, τι θες. Άλλους δύο. Ωραία. Άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα τους ψάχνεις να τους βρεις, ε! Όχι, ρε! Όχι, ρε. Ο Παυλίδης υπάρχει σαν επιλογή μέσω. Παυλίδης, ναι. Οκ, okay, ένας είναι αυτός. Ο Σόουζα είναι εκτός και αυτός δεν υπολογίζεται. Ναι. Ο Διαμαντόπουλος είναι έξω. Το είπες αυτό τέσσερις φορές μέχρι τώρα. Τέσσερις φορές. Ναι. Ο Φετφατζίδης που θα είναι στον πάγκο. Ωραία. Να ο ένας. Άρα ένα. Ψάχνουμε έναν. Ωραία. Ή ο Παυλίδης λοιπόν θα είναι, ή. Γιατί ένα, ρε, περίμενε. Αφού δεν τον βάλαμε το Φετφατζίδη πριν. Αναγνωστόπουλος. Ναι, Φετφατζίδης. Φετφατζίδης, Κωνσταντινίδης 4, Σιντζόγλου 5. Γιουνές? Γιουνές 6. Άλλος ένας. Ακόμα, ναι. Ποιος? Μπορεί να πάρει τον Ανάκογλου πάλι που την έχει πάρει σε άλλα παιχνίδια. Όχι, ναι. Ναι, okay. Μπορεί να πάρει τον Παυλίδη που υπάρχει και αυτός διαθέσιμος μεσοεπιθετικά. Δεν τον βάλαμε τον Παυλίδη πριν. Όχι, δεν τον βάλαμε. Παυλίδης, ή Παυλίδης ή Ανάκογλου λοιπόν, ναι, ναι. Ή... 6. 7. Ποιοι άλλοι είναι διαθέσιμοι. Γιουνές 6 πήγαμε. Πήγαμε, ναι, άλλο ένα ψάχνουμε. Ο Αντρέας σταματήσει, ρε. Ο Αντρέας σταματήσει, ευχαριστώ. Δεν έχει άλλους. Αυτοί είναι. Αυτοί είμαστε οι παίκτες μας. Ποιος μου διαφεύγει κανένας. Ξεχνάμε κανέναν. Όχι, δεν ξεχνάμε κανέναν. Έχουμε και τερματίες. Ρε Χρυσάνθη, περίμενε. Άμα βάλεις κάτω τις απουσίες είναι ο Διαμαντόπουλος, είναι ο Μπάσα. Δύο. Ο Τόνσο. Τρεις. Ο Δελιζήσης. Τέσσερις. Σόουζα. Σόουζα 5. Πέντε. Οι δύο οι μικροί, 7. Σταμπουλίδης. Καλά, δεν θα βγάλουμε όλο το ρόστερ. Σταμπουλίδης και Σταματής, 9. Ναι. 9. Ναι. Και 18. Καλίδιδες, Μπακούτσιδες, Μπακαλιάδες. 3. Ωραία, ναι. 18, 27, 28. Καντιμήρης, 29. Ναι, ναι. Πόσο παίκτες έχουμε, 32. Κάπου 30. Παυλίδης. Μας λείπει κάποιος. Τον Παυλίδη, τον Ανάκογλου θα πάρει. Κάνουμε τους δύο. 31. Θες να ανοίξω τώρα δηλαδή το ρόστερ της ΠΑΕ. Το ρόστερ της ΠΑΕ. Τους έχει όλους τους παίκτες μέσα. Γιατί δεν με τους έχει. Το έχουν ενημερωμένο τα παιδιά, το site. Το δουλεύουνε. Κανονικά το δουλεύουνε. Γιατί με δουλεύουνε. Ακούω ένα. Άρης, fc.com, τελειώσουμε να τα ανοίξω, το άνοιξα εγώ. Άστρα. Ναι, εδώ πέρα, ρε φίλε, τους έχω όλους. Ωραία. Λοιπόν, ποιος, δεν ξεχάσαμε κανένα, δες. Ανέβα. Για...
Ανέβα. Δεν ξεχάσαμε κανένα. Κωνσταντινίδης, ναι, ωραία, τον πήραμε. Α, Μπρούνο Γκάμα, απουσία. Να τον πάρουμε και αυτόν. Ναι. 33, γι' αυτό υπολογίζω. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Δεν τον υπολογίζω τον Γκάμα. Ναι, ωραία. Αυτό. Ή τον Παυλή, το ανάγκη. Ο Φέτ θα έχει βγει πολύ ωραία φωτογραφία. Ναι, ή τον Παυλή, το ανάγκη θα πάρει. Αυτό είναι το ρόστερ μας. Ναι. Εγώ του έπαιρνα και, και τον Παυλίδη και τον Ανάγκουλο. 19-20, όλου διαθέσιμου δηλαδή. Εντάξει, κοίτα. Η λογική λέει ότι για να έχει τι δυνατέ καλύτερε και, και πλευρά ετοιμότητα επιλογέ, παίρνει τον Παυλίδη. Τον Ανάγκουλο τον έχει πάρει σε ένα-δύο παιχνίδια πιο πολύ για ψυχολογικού λόγου. Αλλά τώρα εντάξει, είναι και ένα ντέρμπι. Και χρειάζεσαι κάθε διαθέσιμο ποδοσφαιριστή. Και αυτό που είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ωραία. Εντάξει, έχουμε απουσίες πάντως. 5-6 έχουμε φιλίδες. Και έχεις τρεις ενδεκαδάτες απουσίες. Όπως είναι ο Δελιζήσης, ο Τόνσο και ο Μπάσα. Ναι. Δεν είναι ότι έχεις αναπληρωματικούς. Απ' την άλλη, έχεις ένα αρκετά πλήρες ρόστερ. Μετά πλέον. Από καιρό, ο Παντελίδης αναγκαστεί να αλλάξει πάνω από ένα πρόσωπο στην ενδεκάδα. Γιατί στις τελευταίες αγωνίσεις είχε βρει τις σταθερές του. Και όπου χρειαζόταν, απλά έκανε αλλαγή. Μια το Διαμαντόπουλο έβγαζε, μια το Σιώπη που ήταν τιμωρημένος έβγαζε. Τώρα θα αναγκαστεί να κάνει παραπάνω. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά το αγωνιστικό, από το αγωνιστικό του πλάνο, τακτικά δεν νομίζω να παρεκκλίνει. Γι' αυτό λέω δική μου αίσθηση είναι ότι μάλλον θα δούμε τον Μαρτίνες. Αν βάλει τον Γιουνές, εκεί αλλάζει λίγο. Θα χάσει λίγο σε ταχύτητα ο Άρης μπροστά. Ναι. Έστω και με ένα, παίχτη διαφορά. Μπορεί να κερδίσουμε στο ύψος για παράδειγμα. Μπορεί να κερδίσει την εκτελεστική δυνότητα. Δεν, η λέξη κερδίζει ο Άρης στο ύψος φέτος νομίζω ότι δεν πρέπει να σου κάνουμε αγωγή κάθε φορά που το λες. Είναι μια λεπτομέρεια, Χρυσάνθε. Έχει ένα ακόμα επέκτη επιπλέον. Όπως λέει και ένας φίλος μου που ξέρει από μπάλα, ναι. Έχουμε κοντή ομάδα φέτος. Δεν το ξέρω. Δεν το βλέπω. Απ' την άλλη, οι κοντές ομάδες του Άρη ήταν και οι καλύτερες διαχρονικά στην ιστορία του. Τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι δεν λέω. 2006-2007. Όχι, καλύτερη θεωρώ ομάδα του Κούπερ. Του Κούπερ και εκείνη, δεν είναι πολύ. Αλλά και η ομάδα που είπες εσύ, το με Χαβίτο, με Φελίπε Σανσόν, με Τόνι Κάλβο. Διόγκο Σιστόν. Πρόσεξε όμως, σε όλες αυτές τις ομάδες, και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει ο Άρης για το καλοκαίρι, σε όλες αυτές τις ομάδες, το χαφ και τα χαφ δεν είναι κοντά. Σκότωνε και τη μάνα του. Είχες Ναυτή, είχες Νάτσο, είχες Φερνάντες. Είχες Φατί. Άρα εξισορροπούν τα λίγο. Φέτος είναι η αλήθεια ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά φέτος γύρισε και από τη Β' Εθνική, δεν ήσουν στην Ευρώπη και έκανες διορθωτικές κινήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι το καλοκαίρι πρέπει να το δούμε λίγο αυτό και φαντάζομαι, για να το λέμε εμείς, σκέψου πόσο το έχουν σκεφτεί οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη. Να. Από την άλλη, δεν γίνεται να τα έχεις και όλα. Οκ, εντάξει. Βήμα-βήμα. Οι ομάδες δεν χτίζονται μέσα σε ένα χρόνο και τα κομμάτια του παζλ δεν μαζεύονται τόσο γρήγορα. Έτσι. Υπάρχει δήλωση του Σάρα Παντελίδη. Θα πάμε λίγο στον break γιατί έχουμε πάει 6-20. Θα συνεχίσουμε αγωνιστικά, να πούμε και για πάω και μετά τις 6. Όχι, θα πάμε στον break. Ωραία, να πάμε στον break. Μόλις γυρίσουμε θα πούμε και την πιθανή δεκάδα του ΠΑΟΚ, τι προκύπτει το ρεπορτάζ του Δικεφάλου, θα αναφέρουμε την... θα διαβάσουμε την γραπτή τοποθέτηση. Αυτό του Δικεφάλου, έτσι όπως το είπες ρε φίλε. Ναι. Θα διαβάσουμε την γραπτή τοποθέτηση από Παντελίδη στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Άρης. Και θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά από τις 6. Δεν γίνεται να είμαστε το ίδιο, σου έχω εξηγήσει. Είναι το γιν και το γιάνγκ. Τα έχουμε πει. Αλλιώς αυτή η εκπομπή, όπως είπες και εσύ που λέω στα χθες, δεν θα είναι προσαρμοστικότητα. Ναι, αλλά μοιάζει πολύ σε κάποιον φίλο μου. Σε αυτές τις προτιμήσεις. Εντάξει, να κάνουμε. Άμα θες να γίνετε ίδιοι, εντάξει, θα του το πω. Ότι το θαυμάζεις. Ε? Τίποτα. Break. Κι εγώ που του το είπα. Πάμε σε break, κύριε Ζάτσι. Κύριε Ζάτσι, break. Λίμπερο 107,4, All About Άρης On Air. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας της εκπομπής. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Πέρα θα πάμε και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και γραμμές. Για την ώρα μόνο μηνυματικά να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να τοποθετηθείτε όπως θέλετε εσείς. Ο Σάββας Παντελίδης πήρε θέση για τον ντέρμπι της Τούμπας, μεσογραπτής του τοποθέτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης. Λακωνικός θα λέγαμε, ο 53χρονος τοποθέτηση, συνεχίζοντας λέγοντας ότι ωστόσο μέσα στα αποδυτήρια είμαστε όλοι προσιλωμένοι στη δουλειά μας και στο πώς πρέπει να την κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το δικό μας σκεπτικό δεν αλλάζει. Δουλέψαμε καλά όλη την εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι η ομάδα μας θα ανταποκριθεί την Κυριακή στις προσδοκίες των φιλάθλων μας και δεν ξέρω
κατά πόσο η ατάκα του ότι το δικό μας σκεπτικό δεν αλλάζει είναι και μια ένδειξη όχι μόνο του τρόπου που προσεγγίζει ο Άρης στο μάτς κόντρα στις ιδιαιτερότητες που έχει να ντέρμπι προς το μεθαυριανό, αλλά και όσον αφορά τα αγωνιστικά του πλάνα και αυτά τα οποία αναφέραμε νωρίτερα εδώ πέρα με τον Χρύσανθο για τις επιλογές που θα κάνει τελικά σχετικά με το σχήμα που θα παρατάξει μεθαύριο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Για να πάμε από την άλλη πλευρά στον ΠΑΟΚ και να δώσουμε και μια εικόνα και από εκεί. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ο Λουτσέσκου σε αντίθεση με τον Άρη που έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Καρέλης και Μαλεζάς έτσι αλλιώς δεν έχουν ενεργό ρόλο αυτή την περίοδο στο rotation του Ρουμάνου τεχνικού. Άρα δεν λογίζονται και ως απουσίες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, του ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται να ο οποίος αναμένεται να παρατάξει, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ. Η πιθανή δεκάδα του ΠΑΟΚ. Άντε πάλι. Η πιθανή δεκάδα του ΠΑΟΚ. Με ποιο πεις την Κυριακή. Θα πάρω κανένα φίλο μου, ναι. Να αρθεί να σου δώσει κανένα δυο. Με ποιο πεις την Κυριακή. Με το συμπολίτη. Οκ. Λοιπόν. Το σύνθημα ρε φίλε. Ναι. Πολλά σύνθημα. Ακούς να λέει για τον ΠΑΟΚ το σύνθημα. Που λέει συμπολίτη. Δεν λέει για ΠΑΟΚ. Η πιθανή δεκάδα του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Στο γήπεδο, στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Πασχαλάκης ήταν κάτω το τέρμα. Ναι. Με την αντικειμενικότητά της και την ανωτερότητά της. Ξέρεις ότι δεν είμαι... μπορώ να γίνω κι άλλο αντικειμενικός, αλλά δεν γίνω. Λοιπόν, γιατί με τραβάσει την άλλη πλευρά. Υποκειμενικά θα τις φάσεις τις φαλιάρες. Ωραία. Λοιπόν, Πασχαλάκης στο τέρμα. Μάτος δεξιά, Βερνή αριστερά, Κρέσπο, Βαρέλα, δεν χαλάει η άμυνα πίσω. Για τον ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις. Μάλιστα. Α, εξαιρετικά. Στα χαφ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Μαουρίσιο με τον Ολιβέιρα. Ναι. Και όχι ο Μαουρίσιο με τον Σάκοφ που είχαμε δει για παράδειγμα κόντρα στον Ολυμπιακό. Γιατί πάλι για ντέρμπι μιλάμε. Ο Τσούπακ Πομ θα είναι στην κορυφή. Δεν τον είπες έτσι τώρα. Στο 4-2-3-1. Τσούπακ Πομ. Δεν τα πάμε καλά, Παπαδόπουλε. Δεν τα πάμε καλά. Και εγώ, Χρήστα, δεν τα πάμε, δεν καλά. Τα πάμε δεν καλά. Καλά. Θα έρθουν κάτι φίλοι μου στο επόμενο του έδρασμα, να ξέρει, να σου μιλήσουν λίγο. Εντάξει, να σε συνετίσουν. Να έρθουν τα παιδιά, βεβαίως. Εσύ δεν θα μπορεί να έρθει μετά και θα πρέπει να κάνω μετάδοση. Ο διάλογο, φίλε, είναι πάντα. Μα δεν θα προλάβει να πει τίποτα. Πάντα και αυτέ οι απειλέ που κάνει ο Νέαρ. Πάντα και το μικρόφωνο, ναι, όχι. Θα κρατηθούν, θα κοπούν και χαιρετίσματα να πω. Και θα χρησιμοποιηθούν. Στο φίλο μα εκεί στο Τσοτήλι, δεν θυμάμαι το άλλο το χωριό που μου είπατε. Το Διογέννη που μας ακούει. Κιτρινό μαύρο Κοζάνη. Και το Τσοτήλιο ολόκληρο. Γενέτρια του Παύλου Μηροφορίδη. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό από μικρό Άρη. Εννοείται. Λοιπόν, και τώρα να δούμε ποια θα είναι η τριάδα πίσω από τον Ακπομ. Ο Ζαμπά θεωρείται σίγουρο. Επικίνδυνο αυτό. Και, ναι, και παίζονται οι άλλε δύο θέσει ανάμεσα σε Μπίσε, Βαρπέλ, Καλυμιό και Ελκαντούρη. Έχει πάντω πολλέ επιλογέ. Έχει εκεί πέρα πολλέ. Ίσως ναι. Ο Μπίσε Βαρ πίσω από τον Ακπομ και ο Ελκαντουρί στα αριστερά να έχουν ένα προβάδισμα έναντι των Πέλκα και Λιμνιού. Δεκάδα τους. Πασχαλάκης. Πασχαλάκης. Η γνωστή τετράδα στην άμυνα Μάτος δεξιά, Βιερίνη αριστερά, Κρέσπο. Ο Μάτος θα παίρνει κάρτες άμα ρίχνει αγκουνιές. Αυτό δεν το ξέρω. Τον Κρέσπο και τον Βαρέλα. Τον Κρέσπο και τον Βαρέλα τους κάνει ο Λάρσον Γιωγιό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Ο Μαουρίσιο με τον. Όπα. Όπα, παιδιά. Παιδιά. Ο Μαουρίσιο με τον Ολιβέρα στα χαβ, δίδυμο. Μαουρίσιο Ολιβέρα, ναι. Ναι. Ο Ολιβέρα φαντάζομαι σε πιο πολύ σε ρόλο οχτάρο δεκαριού και ο Μαουρίσιο πιο εξάρι, οχτάρι, ας πούμε. Ο Ακπομ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ζαμπά είναι ο ένας σίγουρος όσον αφορά την τριάδα πίσω από τον φορ. Πίσω από τον φορ, τι πίσω από τον φορ, δεξιά. Ναι, δεξιά. Πίσω, η τριάδα των παιχτών που είναι πίσω από τον Ακπομ. Πίσω από τον Ακπομ είναι ένας. Ναι, εγώ σου βάζω συνολικά. Αλλά ο ένας πίσω του ποιος θα είναι. Ή ο Μπίσεσβαρ ή ο Πέλκας. Πιο πολύ πιθανό νομίζω ότι ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ θα είναι. Ο Μπίσεσβαρ, ναι. Και ο Ελκαντουρί στα αριστερά λογικά. Όχι. Όχι. Το Λιμνιό θα βάλει. Το Λιμνιό λες να βάλει. Παίζει και το Λιμνιό, αλλά ο Ελκαντουρί φαίνεται να βάλει. Το Λιμνιό θα βάλει. Εντάξει. Τον Ελκαντουρί θα τον βάλει στο 55. Μάλιστα. Εκεί που θα προσπαθεί να ισοφαρίσει. Ναι. Το scouting report λέει Ελκαντουρί, δεν ξέρω. Άσε τα scouting report. Ναι, ναι, ναι. Σε άκου εμάς που τα λέμε. Μάλιστα. Το 13.000 που το βρήκες. Και 13.000. Υπάρχει 13.000. 10 και 20 δεν είναι.
Εσύ τι έχεις? 20. Τι 20? 20. 20.000. 20.000. Εντάξει. Σε έχεις λεφτά, παίρνεις τα καλύτερα. Λοιπόν, αυτή είναι η πιθανή δεκάδα του. Μια έρχεται ο ήχος, μια χάνεται. Κάτι κάνετε. Ναι, κάτι φτιάχνετε, παιδιά. Κάτι φτιάχνετε. Πάνω σε αυτό το 2 ώρα πρέπει να το κάνετε. Ναι. Τόσα 2 ώρα υπάρχουν στο ραδιόφωνο. Μια έρχεται, μια φεύγει. Μια έρχεται, μια φεύγει. Κάτι παίζει. Λοιπόν, τώρα έφυγε. Τώρα σε λίγο θα έρθει. Καλή είναι η δεκάδα, κατεβάζουν κι αυτοί. Και έχουν Πέλκα να έρθει από τον πάγκο, Καντουρίν να έρθει από τον πάγκο, Ηλιμιό. Τι άλλο έχουν? Στα χάφ, τι άλλο έχουν? Το Σάκοφ. Σάκοφ. Τον ναι. Κάνιας. Κάνιας. Ναι. Αυτόν τον Λαθέρ, τον Κάνιας, τον ήθελα στην δεκάδα. Τον Ίγκανσον έχουν για τα στόπερ. Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον. Καλός παίκτης είναι αυτός. Καλύτερα που δεν παίζει και παίζει ο Βαρέλα, ναι. Αυτά. Μάλιστα. Κοίτα, εντάξει, στον Άρη περιμένουν και δίνουν έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δουλειά που γίνει αυτή την εβδομάδα. Σε αυτό που αντιμετωπίσανε και στο παιχνίδι Κυπέλλου. Ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει, θα πιέσει πολύ, θα προσπαθήσει να κόψει την πρώτη πάσα του Άρη πίσω από την άμυνα, να τον οδηγήσει στο λάθος, να σκοράρει νωρίς. Ο ΠΑΟΚ που γενικότερα στα τελευταία παιχνίδια σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο σκοράρει πιο γρήγορα. Και ένα στοιχείο το οποίο το έχουν παρατηρήσει στον Άρη και ξέρουν ότι πρέπει να τα αποφύγουν. Αυτό το πρώτο δύσκολο 20 άλλα που πιστεύω ότι θα έχει η ομάδα στην Τούμπα και το οποίο καλύτερα να διαχειριστεί. Μάλιστα. Μάκη, πες στο Τζομπάνογλου να λείπει από τη γειτονιά την Κυριακή, γιατί θα φωνάζω πολύ δυνατά στα γκολ του Άρη. Να ξέρεις, ένα μήνυμα προσωπικό. Μάλιστα. Σε ένα φίλο με ένα απέναντί μου εκεί. Στο Βαθύλακο. Ναι. Μάλιστα. Γενικότερα να λείπετε το Σαββατοκύριακο και θα φωνάζω ο δυνατά. Βαθύλακος τι είναι, κυτρινόμαυρος, ασπρόμαυρος? Όπου είμαι εγώ είναι κυτρινόμαυρα τα πράγματα. Έχεις κάνει όλους, και τους παοξίδες και αριανούς θα τους κάνω. Μάλιστα. Έχει κανένα δυο παοξίδες. Τι θα κάνουμε. Και θα μαζευτείτε όλοι στο τοπικό καφενείο. Και θα... Στο σπίτι μου θα μαζευτούμε όλοι. Α, στο δικό μου. Στο σπιτάκι. Λεχονόβα στο σπίτι. Τέτοια μάτσα δεν τα βλέπει σε καφενείο. Δεν πας να δεις ΠΑΟΚ-Άρης αν είσαι αριανός στο καφενείο. Πά να δεις ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Ναι, αυτό πά να το δεις. Πά να δεις άλλο μάτς. Μάτς Άρη σε καφενείο δεν μπορώ να δω. Θα ψήσεις κιόλας. Τι? Θα ψήσεις. Το μεσημέρι. Α, και ότι μείνει το βράδυ. Όχι, ρε φίλε. Το κάνουμε, βράδυ πίτσα. Μίστερ Γκολ. Μίστερ Γκολ, βεβαίω. 62-85-86. Για το χρήσιμο θα κάνει μια εξαίρεση και θα πάει στο Βαθύλακο. Θα τα πάω εγώ να τα πάρω το απόγευμα. Θα τα πάρει το απόγευμα. Ακόμα καλύτερα. Ναι, είναι και αυτό. 5 special. 5 special. Φτάνουνε. Καμιά 15 παιδιά είναι δικά μου. Να με φέρουν και οι άλλοι κανένα 2-3 παιδιά. Σωστό. Ναι, φτάνουν. Σωστό. Ωραία. Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό, το καθαρά. Του παιχνιδιού. Εντάξει, ναι. Υπάρχει φαβορή. Δεν σημαίνει όμως. Τι εννοείς υπάρχει φαβορή? Υπάρχει φαβορή σε αυτό το παιχνίδι. Ποιο είναι το φαβορή? Ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Δεν είναι. Γιατί είναι? Okay, θες να μιλήσεις? Να θες μου να... το εξηγήσεις αγωνιστικά, ρε φίλε. Γιατί το ακούω, θα φάω 4, θα όχι, φάω 5. Δεν πάω εκεί, αυτό είναι έπαρση. Μην μπερδεύεσαι. Εκείνο είναι στο πλαίσιο της έπαρσης, το 4-5. Ναι. Ή σαν έναν άλλο πάγκο και έλεγε το παιχνίδι ξεκινάει από το 2-0. Καθίστε, εντάξει. Ηρεμήστε λίγο. Ναι, νομίζω ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Ο Άρης, αυτό πήγα να πω, δεν θα κάνει το λάθος που έκανε ο Μαρτίνς στην Τούμπα να ανοιχτεί τόσο επικίνδυνα. Οκ, okay, δεν θα το κάνει αυτό το λάθος. Υπάρχει μια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ποιότητες. Μια διαφορά που δεν φάνηκε βέβαια στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Πώς δεν φάνηκε, μια χαρά ο Ιταλός την έδειξε τη διαφορά. Άλλο το Βέρι. Α. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει διαφορά. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκει τις δύο ομάδες σε αρκετά καλή κατάσταση και αγωνιστικά αλλά και από πλευρά στόχων. Νομίζω. Δεν πιστεύω να διαφωνείς. Όχι. Ωραία. Ένας Άρης που θα πάει σε αυτό το μάτς σε αντίθεση με το παιχνίδι του πρώτου γύρου πιο ενισχυμένος, με συγχωρείτε, πιο ποιοτικός μεσοεπιθετικά και με το Λάρσον, του λείπει ο Τόνσο βέβαια, και με περισσότερη εμπειρία νομίζω μέσα στην δεκάδα του. Λέω ότι ο Άρης θα ήταν σίγουρα πολύ πιο ενισχυμένος αν έπαιζε ο Μπάσα και ο Τόνσο. Είναι βασικές απουσίες. Για μία ακόμη φορά, για ένα ακόμα παιχνίδι. Θα ήμουν πολύ πιο αισιόδοξος αν παίζανε αυτά τα δύο παιδιά και ειδικά ο Μπάσα. Θεωρώ ότι είναι κλειδί το πώς θα ανταποκριθεί ο Ματίγια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι το μεγάλο μειονέκτημα του Άρη στο ματς. Το συγκεκριμένο. Όπως και ένα δίδυμο στα στόπερ που θα το δούμε για πρώτη φορά. Το δίδυμο στα στόπερ μέχρι στιγμής έχουν δείξει καλά στοιχεία ατομικά ο καθένας από αυτούς. Αλλά είναι όντως η πρώτη φορά που παίζουν μαζί. Αυτό. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Από την άλλη,
Εντάξει, είναι άλλο το παίζω πρώτη φορά μαζί. Παίξαν και ένα 40 λεπτό με τον Πανιόνιο. Είναι ένα θεματάκι. Γιατί ο Ρόουζ με τον Δελιζίση τα είχαν βρει. Σαν να παίζανε μαζί, σαν να παίζανε μαζί ναι, αρκετό ναι, ναι, καιρό. Αλλά δείχνουν και οι δύο ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Από την άλλη, ο ποδοσφαιριστής σε τέτοια παιχνίδια, και αυτό βέβαια συμβαίνει και για τον ΠΑΟΚ, δεν συμβαίνει μόνο για τον Άρη, μπαίνει με μια διαφορετική ψυχολογία. Μπαίνει με ένα διαφορετικό πλάνο στο μυαλό του. Μπαίνει σε τελείως διαφορετική κατάσταση. Βέβαια, ο συμπολίτης μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί να αντιδράσουν όντως έτσι όπως πρέπει να αντιδράσουν για την ομάδα τους, δηλαδή να το αντιμετωπίσουν με τη δέωση σοβαρότητα το παιχνίδι, μπορεί να είναι και λίγο πιο χαλαροί. Προφανώς και αρκετοί από τους παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έχουν αντίληψη, όπως και του Άρη, δεν έχουν αντίληψη το τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Και δεν έχουν την αντίληψη οι ξένοι. Οι Έλληνες φυσικά και έχουν αντίληψη και καταλαβαίνουν. Είναι χαζομάρες όσοι λένε ότι αυτά δεν είναι ντέρμπι. Είναι χαζομάρες όσοι λένε ότι δεν μπαίνουν σε μια λογική τέτοια όλοι οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα γιατί παίζει στην έδρα του, γιατί έχει μια απίστευτη αποτελεσματικότητα από την πρώτη αγωνιστική. Αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα φέτος του ΠΑΟΚ. Αυτό που θέλω να δείτε, κύριε συνάδελφε, είναι ότι έρχεται και φεύγει ο ήχος μερικές φορές. Κάνει κάτι διακοπούλες που δεν τις έκανε μέχρι πρότινος. Αυτό θέλω να δείτε λίγο. Ξανά ανεβοκατεβαίνει λίγο η ένταση. Φτιάχνουμε κάποια πραγματάκια στην κονσόλα για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου. Οπότε κάνουμε και τα απαραίτητα τεστ. Τώρα, ας πούμε, δεν ακούω σχεδόν τίποτα. Ούτε εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα είμαι καλύτερα. Ωραία. Όταν μιλάω για το Άρης ΠΑΟΚ, είμαι καλύτερα, αλλά δεν είμαι τόσο καλά όσο ήμουν πριν παίξεις μπάλα με το συγκεκριμένο πραγματάκι που έπαιξες. Λέω λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι είναι παιχνίδι στο οποίο μπορεί να κριθεί στη λεπτομέρεια, μπορεί να ξεφύγει το σκορ, μπορεί όμως να ξεφύγει το σκορ και ανάποδα. Είναι παιχνίδι ειδικών συνθήκων, είναι παιχνίδι που πρέπει να περιοριστούν από την πλευρά του Άρη όσο το δυνατόν περισσότερο τα λάθη και φυσικά το ρόλο του θα παίξει ο διαιτητής. Πάντα σε αυτά τα μάτια το ρόλο παίζει και ο διαιτητής. Αν είναι ο Τάσος ο Κάκος, παραδείγματος χάρη, ο διαιτητής, και δεν βλέπει τον Γκαρσία να κλωτσάει από πίσω τον. Τώρα το έφτιαξες. Ναι. Ή δεν έκανες τίποτα. Τώρα έφτιαξε. Τώρα έφτιαξε, να ξέρεις. Τέλος πάντων, αυτό δες το. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Λοιπόν, και δεν βλέπει τον Γκαρσία να κλωτσάει από πίσω σε καθαρή κόκκινη κάρτα τον Χαβίτο, ή μάλλον τον βλέπει και δεν δίνει καν φάουλ, και αυτόν τον άνθρωπο που τον έχουν τώρα και σχολιάζει τις φάσεις, ο οποίος παρεπτόντως έχει σχολιάσει 21 μάτς του Άρη, δεν έχει βρει μία φάση υπέρ του Άρη. Είναι όλες εναντίον του. Τέλος πάντων, θα πάω στο break γιατί πρέπει να το φτιάξεις αυτό τώρα. Γιατί αρχίζει και με ενοχλεί. Μία φεύγει, μία έρχεται, μία φεύγει, μία έρχεται. Οπότε ελπίζω όταν επιστρέψουμε από το break να έχετε φτιάξει την ακουστικότητά μου. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα ανοίξουμε και γραμμές, άρα θα πρέπει να ακούμε σωστά τους ακροατές, κύριε Καβάδια μου. Πάλι το χάλασες τώρα. Πάλι το χάλασες. Όχι. Ναι, αλλά αυτό δεν υπήρχε πριν. Αυτός τα χαλάει. Αυτός τα χαλάει, ο άλλος. Αυτός, ο Γιώργος. Λοιπόν. Πάμε στο break. Θα πάμε στο break και θα ακούσουμε και τις δικές σας θέσεις και απόψεις για το παιχνίδι της Κυριακής και όχι μόνο. Εδώ είμαστε. Ανοίγουμε γραμμούλες να ακούσουμε και εσάς. Να δούμε και όσους μπορούμε περισσότερους να σας φιλοξενήσουμε. Και να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά και ό,τι άλλο θέλετε για το παιχνίδι της Κυριακής. 2310-287-888 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Κύριε Καβαδία, ανοίγουμε τις γραμμούλες, έτσι. Όποιος θέλει, καλεί και βγαίνει κανονικά στον αέρα. Πάμε. Έχουμε ήδη τρεις να περιμένουν. Τώρα είμαστε καλά, αλλά τώρα δεν είμαστε. Ωραία. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σου Χρήσανθε, γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Πρέπει να το πω γρήγορα γιατί έχουν και άλλο, υπάρχουν και άλλοι. Ναι, μην ανησυχείς. Λοιπόν, η ενδεκάδα πρέπει να είναι δεδομένη και για μένα θα πρέπει να είναι ο Κουέστα, ο Τζανακάκης, ο Κόρχουτ, ο Βέλεθ, ο Ρόους, ο Ιτζόγλου, ο Σιώπης, ο Μαρτίνης, ο Γκαρσία, ο Σοϊδός, ο Λάρσον και ο Ντιγκινή. Αυτή πρέπει να είναι η ενδεκάδα για μένα. Ναι. Και το μόνο που θα πρέπει να φοβάται ο Άρης είναι η κακή διαιτησία. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και από κανέναν, ούτε από τη συγκεκριμένη ομάδα, ούτε από την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή, ούτε από τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή.
τις βλέπει τις ομάδες στα μάτια όλες, γιατί οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Τη διαφορά την κάνουν οι εξωγενείς παράγοντες, όχι τα καθαρά αγωνιστικά. Και όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι εξωγενείς παράγοντες, είναι και η διαιτησία, είναι και κάποια άλλα πράγματα. Γιατί όπως είχε πει και ο Τέο πριν από κάποιο διάστημα, ο Άρης αγοράζει παίκτες, δεν αγοράζει ούτε ομάδες ούτε διαιτητές. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και την ομάδα Σίλατα, τι κάνετε? Ωραία, Σίλατα, τα ιστορικά. Καλά είστε. Το μπαλκόνι είναι έτοιμο? Έτοιμο, αλλά εγώ φυσικά δεν θα το δω το μάτσο μαγαζί. Γιατί? Να μην σπάσει το μαγαζί. Θα πάω και κάτω, θα το δω μόνος μου με το γιο μου. Για να μην σπάσει το μαγαζί. Όχι, εντάξει. Σε κανένα γκολ, φίλε. Φύγει καμιά καρέκλα σε κανένα γκολ. Από κάτω το σπίτι μου μαγαζί, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Ανεβαίνω πάνω αν χρειάζεται. Ωραία. Εντάξει. Τι ήθελα να πω. Οι θύρες πότε θα ανοίξουν, Δεν θες να πας? Ώρα, 6.30. Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, θα ανοίξουν και σε εμάς, όπως και σε εμάς αργά. Ή να περιμένουν τον κύριο Καρυπίδη. Πιστεύω... Εκεί είναι η δικαιολογία ότι δεν είναι ένας ο δρόμος, οπότε... Ωραία, χρήσατε άλλες εποχές, τότε μαζευόμαστε στους συνδέσμους, ξενυχτούσαμε όταν ήταν, σαν να ήταν η ερωτηλεστία αυτά τα μάτς, μέσα, έξω. Με μεταξύ, βρέθηκα πολλές φορές σε μέτρα τάξης όταν καλούσα στους συνδέσμους και όπως και σε μια ξέχαστη με τον Ανδριά. Μετάκι Ανδριά. Να σκάει μύτη με κοστούμι και ξυπόλυτος με σκαρπίνι. Του ταξιάρχου εκεί μέσα το γραφείο τότε με το σήμα του Λάζαρη τότε και τα λοιπά. Ξέχαστε εκεί, είχε γίνει χαμός τότε εκεί μέσα. Άστα να πάνε. Τζόνι Γουόκερ. Με την τότε ηγεσία τότε του Σούπερ Τία την Παγιάτα. Είχε γίνει χαμός, απίστευτα πράγματα τότε, δηλαδή καταστάσεις απίστευτες. Δηλαδή έχει βελτιωθεί η κατάσταση λίγο από τότε, αλλά γίνονται κάποια πράγματα όπως αυτά στον πρώτο γύρο που είναι τραγικά. Οι τότε καταστάσεις, φίλε, δεν θα γινόταν έτσι, δεν θα περνούσαν τόσο εύκολα όπως τώρα. Τέλος πάντων, αυτά, αν μου πεις, άλλα είναι τα θέματα. Το θέμα είναι για μένα ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια όσον αφορά την αποστολή και του ΠΑΟΚ και του Άρη και όταν πηγαίνει ο ένας και όταν πηγαίνει ο άλλος, αλλά δεν είναι δυνατόν η ασφάλεια 10 επίσημων, όπως τους λέμε, να πάει πάνω από την ασφάλεια 5 και 10 και 15 χιλιάδων κόσμου. Εδώ το έχουμε χάσει λίγο στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι οι 2 επίσημοι, οι 3 επίσημοι, οι 5 επίσημοι είναι σημαντικότεροι από χιλιάδες κόσμου που πληρώνει το εισιτηριάκι του για να μπει στο γήπεδο. Και ταλαιπωρούμε τους χιλιάδες για να πάνε κουκλεντέδες οι 3 επίσημοι. Δεν είναι έτσι. Κάνε σωστά μέτρα τάξης. Βγάλε τον τρόπο με τον οποίο θες να γίνουν τα μέτρα τάξης και να τους πας με ασφάλεια και να τους βγάλεις με ασφάλεια. Όχι όμως να αποκλείεις ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και μετά να ανοίγεις τις πόρτες με καθυστέρηση. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να κλείσω 5 δρόμους για να περάσω τα αυτοκίνητα, γιατί είναι η παιδεία όλων μας, των Ελλήνων, όχι των Αριανών και των Παοξιδών. Άλλο όμως είναι αυτό, και άλλο να μην ανοίγω τις θύρες για την απέναντι, για τη θύρα 2 ή τη θύρα 1 ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν εγκληματικό λάθος και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Όσον αφορά τώρα το πικτικό, άμα είναι σε καλή μέρα ο Κουέστα και τα στόπερ, πιστεύω, εντάξει, όλη η ομάδα πρέπει να είναι, αλλά επειδή η δύναμή τους ειδικά είναι στα άκρα και στα στημένα, στις έντρες δηλαδή. Και τα στημένα, θέλουν μεγάλη προσοχή. Εκείνες, γιατί έχουν και μια μικρή τύχη, εκεί στο ξέρεις τώρα. Τους δίνουν και πολλά φάουλ γύρω-γύρω. Εγώ με έχει καρφωθεί εδώ και μια εβδομάδα ότι θα σκοράρει ο Βέλεφ και θα το παίξω κιόλας. Με κεφαλιά, ε. Ναι, συστημένο. Θα το καρφώσω. Ξέρεις ποιο είναι καλό anytime με την Κυριακή? Ποιο? Ο Ματέο, γιατί έχει σκοράρει ήδη 2-2 έχει με τον ΠΑΟΚ φέτος. Σίγουρα, αλλά μένα με έχει καρφωθεί αυτό και πιστεύω ότι θα έχει και κόκκινη. Και εγώ με Βέλεφ είμαι. Έγινε. Το πιστεύω ακράδαντα. Άντε, καλό σου κούκκινη. Να σε καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνουμε? Καλά εσύ? Για ένα είμαστε σίγουροι, ο Τσαλτίδης. Ναι. Την επόμενη μέρα ξέρουμε τι θα τους γράφει. Και την προηγούμενη ξέρουμε. Ξέρουμε τι θα τους γράφει να με και ξέρουμε πώς το εισπράττουν αυτό. Βέβαια θα ήθελα να έχω αύριο την ομάδα η οποία είχε κατατροπώσει την ομάδα του Ντεχέα, του Αγουέρο, του Φορλάν, του Σιμάο. Σιγά, καταλαβαίνετε σιγά, που αναφέρομαι.
να έχω την ομάδα που έχει το Ζήνθρο, τον Παλί, τον Κούι, τον Βένο, τον Μπατζιαρά, τον Τζιφόπουλο. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Αυτή η ομάδα λοιπόν που έχουμε τώρα, αν το καλοκαίρι κάνει 3-4 σωστές προσθήκες στο ίδιο ύφος των, των μεταγραφών που έκανε φέτος, ναι, θα είναι εφάμιλη της ομάδας που έπαιξε στην Ατλαντική. Και μπορεί και καλύτερη. Έχουμε βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Σίγουρα εκείνο που θέλουμε και φαντάζομαι το υιοθετούν όλοι είναι ότι θέλουμε να παίξουν αντρικά και όχι αδελφίστικα. Δηλαδή να μπουν μέσα, αυτό το περιμένεις από Έλληνες. Τώρα βέβαια, σίγουρα έχουμε μεγάλες απώλειες. 6-8 παίκτες είναι παιδιά που λείπουνε. Οι οποίοι είναι ενδεκαδάτοι. Δηλαδή, Πάσα ο τραυματίας, Γκάμα, Σόουζα, Φετβατζίδης, Τόνσο, Δελιζίζης θα μπορούσαν να είναι έτσι στην ενδεκάδα και μάλλον δεν θα είναι. Τι να κάνουμε, έχεις όμως ένα καλό ρόστερ, μπορείς. Είναι ένα μπέρδεμα, για πέστε μας, για να το διελευκάνουμε. Υπάρχει περίπτωση να παίξουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν προπονηθεί και να μπουν σε ένα τέτοιο μάτς και να λέμε είναι υποψηφοί. Ποιοι είναι οι παίκτες? Μπερδευόμαστε. Τώρα, ο Δελιζίζης και ο Τόνσο. Είναι ξεκάθαρο, τελείωσε, φύγανε από τη μέση. Εγώ θεωρώ θα είναι εκτός αποστολής κιόλας. Τώρα μπορεί, άμα τον πάρει για ψυχολογικούς λόγους το Δελιζίζη, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, το λέμε γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Είμαστε οργανωμένοι να το δούμε, να βγούμε στον δρόμο, να φωνάξουμε, να κάνουμε, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα, να με καταλάβεις. Ναι. Τώρα, ο Κωνσταντινίδης είναι μέσα στη 18α. 9 μήνες έλεγε απ' έξω. Μετά λέγανε αν παίξει 2 και δεν γίνει αυτό. 9 μήνες επειδή το λέγανε, δεν ισχύει κιόλας. Θα καταστραφεί η καριέρα του. Και ξαφνικά βλέπουμε συμμετέχει. Να παίξει ποιος ο Κωνσταντινίδης μέσα στην Τούμπα. Αν είναι δυνατόν. Δεν θα παίξει, αλλά πραγματικός θα είναι. Ο Σόουζα μεταμόσχευση να είχε κάνει από πέρσι, θα είχε πέρσι, παιδιά. Δεν καλά, πρέπει να τα λέμε, να με συμφωνείτε, να με δεν ξέρω. Θα έρθει μεταμόσχευση. Μου θυμίζει το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας με τον Γκάμα. Βγήκε για ένα μήνα, για ένα και έπαιξε με τον Πανιόνιο. Αυτά δεν, δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουμε και τι κάνουμε και πώς παίζουμε και ποια ομάδα θα στηθεί εκεί μέσα. Πρώτα απ' όλα τα ξέρει ο προπονητής και μετά τα μάθουμε κι εμείς. Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εντάξει, εύχομαι το καλύτερο και θέλουμε να παίξουν όπως το λέμε, έτσι, πολύ αντρίκια και όχι αδελφίστικα. Και μετά ο Χρύσανθος, περιμένουμε τη Δευτέρα, να δούμε. Ναι. Όταν παίρνανε τις αποφάσεις για τις μεγάλες εκείνες αλλαγές συμπεριλαμβανομένων των ντέρμπι που είχαμε και έλεγε οι κύριοι υπεύθυνοι, οι τεχνικοί διευθυντές, στο 10 έπεσε το 5 και έπρεπε να αλλάξουν πολλά. Ναι. Πολύ καλά κάνει ο Τσαλτίδης και είναι πάρα πολύ αυστηρός και εξακολουθεί να είναι αυστηρός. Έγραφε κάποια πράγματα βέβαια, η ομάδα άλλαξε ξαφνικά πρόσωπο, αλλά ήρθε η ώρα να τεστάρει και να γράψει όπως του αρέσει και είναι πάντα ειλικρινής και ποιες είναι οι αδυναμίες της ομάδας και τι έγινε σε σχέση με τότε. Έγινε Θείο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, πάμε στον επόμενο. Δεν ήταν Θείος μου παιδιά, αλλά θα μπορούσε να είναι όπως αντιληφθήκατε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Τον έριξες. Επόμενος. Στραπατσάρισες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν ζηλεύω τόσο εκείνη την ομάδα της Ατλέτικο. Εντάξει, καλή ομάδα. Όχι κακή, αλλά είχε μέσα δεκάδα Οριόλ, Μενδρινό, Μίσελ, εντάξει. Κασναφέρι. Κασναφέρι. Ναι. Μα δεν είναι, δηλαδή. Ναι, αλλά είχε ποιότητα. Κρίστη Βαγγέλη. Εγώ πάντως θα έλεγα από όλες, ξαναλέω ότι από εκείνες τις ομάδες ήθελα παίκτες όπως τον αυτή, ας πούμε. Όχι στο χαρακτήρα, αλλά... Όταν άρχισε η σεζόν 9-10, που Χαμαμπρέου και τέτοια, πρώτο μάτς με Ατρόμητο είναι δεκάδα Γκαρσία ναυτή. Και ο Γκαρσία παθαίνει χιαστούς. Δηλαδή, άμα ήταν καλά... Εντάξει, αυτό το παιδί ποτέ δεν ήταν και καλά. Θυμίζω, και ο Χρήστος μπορεί να με διορθώσει, αν κάνω λάθος, από εκείνη την ομάδα ο Νέτο είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Όχι, ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα, απλά δεν τον χρησιμοποιούσε. Δεν έπαιξε σε κανένα από τα 6 μάτς. Έπαιξε μετά με τη Μάντσεστερ. Ναι. Όταν έφυγε ο Κούπερ. Με τον Γιάννη Μιχαλίτσιο. Ναι. Τώρα αυτό στο κέντρο λίγο έχουμε ένα θεματάκι, γιατί αν είναι ο Μαρτίνεθ, λίγο ζοριζόμαστε στα... Στο μαρκάρισμα. Ναι. Γι' αυτό ίσως είναι ο Ντιγκίνη με τον Γιουνές. Θα το δούμε. Αυτό έλεγα, δηλαδή, θα μου πεις ο Γιουνές έχει καιρό να παίξει, είναι βαρύ κορμί, οτιδήποτε. Εγκατακλείδι για να είναι ομάδα ανταγωνιστική, πρέπει αυτός ο κάθε ένας που θα παίξει να κάνει λίγο το κάτι παραπάνω. Δηλαδή,
Ναι, θα παίξεις, ωραία. Σε θέλω όμως στο μαρκάρισμα. Δεν μπορείς να είσαι. Και με τον Μαρτίνες ισχύει το ίδιο. Ο Μαρτίνες μου το έδειξε τη Λάρισα, είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να το πω ψήλωσε για να μαρκάρει τα στιμένα. Βάλε παπούτσια, Αλέξη. Μπορώ να απαιτήσω μια αμυντική προσήλωση, ξέρω εγώ, γιατί έδειξε ότι μπορεί να το έχει και αυτό, αν πεισμώσει. Ναι. Αλλά δεν, εκ των πραγμάτων υστερεί φυσικά. Και ο Ντιγκινί είναι μεγάλο κέρδος να παίξει εκεί. Δηλαδή στην τριπλέτα Μαωρίτσιο, πώς το λένε, τον Πορτογάλο που πήρανε και μπήσε. Ολιβέιρ. Ναι, ο Ντιγκινί κάνει πολλά πράγματα. Άρα νομίζω ότι η κοινή Γιουνές είναι μια... Γιατί είναι λάθος να αλλάξει ο Λάρσον θέση και αυτά. Αυτοί πρέπει να μείνουν εκεί που ταιριάζουν και εκεί που ξέρουν. Όσο αφορά δε στην άμυνα, σε προσωπικό, δηλαδή σαν μονάδο, ο Βέλεθ είναι πιο καλός παίκτης από το Δελεζίση θεωρητικά. Δηλαδή... Και ταιριάζει περισσότερο στον Ακπομ. Αυτό το λες καιρό, και εγώ συμφωνώ. Δεν ξέρω σε σχέση με το Δελεζίση. Ποιος θα παίξει δεξιά και ποιος αριστερά τους δύο τώρα. Γιατί είναι και δύο δεξί, σωστό, έχει δίκιο. Δηλαδή ο Ρόουζ. Εντάξει. Πιστεύω. Ο Ρόουζ θα μείνει δεξιά, πιστεύω. Ναι, όχι. Ο λιγότερο ποιοτικός πρέπει να παίζει αυτό που ξέρει. Δεν μπορεί να τον πας αριστερά. Άρα θεωρητικά αριστερά θα είναι ο Βέλεθ. Mm. Το θέμα είναι να γίνει ένα κανονικό μάτς. Μην αρχίσουμε με γκολ από το πουθενά. Γιατί αυτοί δεν παίζονται φέτος. Κάνουν μια κεφαλιά, βάζουν γκολ. Δηλαδή... Mm. Κάνει σου το άλλο κοντράρι μπάλα. Γκολάρα ο Βιερίνια. Ναι, υπ' αυτές τις συνθήκες δεν έχει νόημα. Εντάξει, του πάει. Του πάει. Είναι η αλήθεια. Πάει πολύ. Εντάξει. Πιστεύω πολύ στον Παντελίδη. Προχθές ήταν και στο Παλέ. Ήθελα πάρα πολύ να του μιλήσω, να του πω. Τον πιστεύω πολύ, το έλεγα και καιρό. Έχει άλλη τακτική προσήλωση η ομάδα. Εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε άγχος, στεναχώρια. Είναι κάποια μάτς που είναι ένα τεστ. Πώς γράφει ο μαθητής ένα τεστ προόδου, να δούμε σε τι επίπεδο είσαι πια. Σε κάναμε τόσα ιδιαίτερα, τόσα μαθήματα. Έμαθες αγγλικά, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα τεστ. Μετράει να δούμε αδυναμίες, να δούμε. Να καταλάβουμε πού πατάμε. Έχει όμως και το λαφρυντικό των απουσιών. Οι απουσίες είναι τρομερές, παιδιά. Του λείπουν τρεις βασικοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Και οι δύο είναι και άνθρωποι της τράκας και της κόντρας που μας. Και είναι και στον άξονα κιόλας, που χάνει αυτό, ο άξονα. Αυτό. Δεν πειράζει, όποιος παίξει να δείξει. Υποτίθεται μπροστά έχουμε πλουραλισμό. Άντε να δούμε. Να είσαι καλά. Yeah. Επόμενος. Χαίρετε. Καλησπέρα, γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Νίκο, ναι. Μάικ Σιμέν και Χρήσανθος. Λοιπόν. Εγώ τώρα σήμερα έμαθα ότι, καλά από χθες το είπαμε βέβαια, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε, εγώ το περίμενα, ότι ο Τόμψον και ο Δελιδής θα παίξουν. Μα είναι λογικό, έμπριε. Ο Δελιδής όταν έχεις προσαγωγούς δεν μπορεί να βάλεις τέτοιο παιχνίδι. Θυμάσαι με το βέβαια. Κυλιακούς έχει. Κυλιακούς. Έχουν χάσει 4 προπονήσεις. Άστα να πάνε. Δεν γίνει. Κυλιακούς, νόμιζα προσαγωγός. Μπορεί να είναι κυλιακός προσαγωγός, το ίδιο πράγμα είναι, αλλά μπάστος. Δεν μπορείς να παίξεις με τον Βέλεθ, τον έβαλες με τον Μπάουξ, το τέταρτο είχε βγει έξω. Τέτοια παιχνίδια δεν μπορείς να τους βάλεις αυτούς τους παίκτες, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, οπότε αυτές είναι δύο σημαντικές απουσίες. Τώρα όμως ο Άρης έχει παίκτες να αναπληρώσει το κενό, εγώ το πιστεύω αυτό. Και μην ξεχνάμε κάτι. Ο Τόμσον είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, τον σέβομαι και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει και του χρόνου ακόμα περισσότερο, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά ήρθε με πρόβλημα και τελικά το πρόβλημά του δεν είναι μικρό από ό,τι φαίνεται ο τραυματισμός του. Δηλαδή τον ενοχλεί. Έχει περάσει ένας μήνας που είναι στον Άρη και με το πρόβλημα που είχε ήδη από την Τρίπολη ακόμα τον βασανίζει. Που σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που λέγαμε στην αρχή, εντάξει είναι μια εβδομάδα γάμπα και τελειώσαμε. Βλέπουμε ότι σε κάθε παιχνίδι που ζορίζεται δεν μπορεί να παίξει το επόμενο. Στην ουσία φοβάμαι ότι στα παιχνίδια που θα τον χρειαστούμε δεν θα τον έχουμε. Αυτό φοβάμαι. Τώρα πάει αυτό. Το άλλο είναι ότι επειδή είπατε για το Φερβατζέδη, ο Φερβατζέδης πώς βρέθηκε στα καλά καθόμενα εκτός. Δεν κατάλαβα. Εκτός τι. Τραυματίστηκε, τι έγινε. Είχε ένα πρόβλημα στη μέση η σημερινή προπόνηση, αλλά θα είναι στην αποστολή. Α, μπράβο, αυτό. Δεν θα είναι στην αποστολή. Θα είναι στην αποστολή. Η δεκάδα δεν θα είναι. Αλλά θα έτσι και έλειψε θα ήταν η δεκάδα. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί από εκεί την πλευρά παίζει ο Λάσο και ο Γκαρσία. Αποκλείεται να βγάζει τώρα ένα από τους δύο, γιατί και οι δύο αυτή τη στιγμή είναι ανεβασμένοι. Λίγο δύσκολο. Mm. Οπότε θα είναι στον πάγκο όμως, αυτό θέλω να πω. Εάν χρειαστεί θα μπορεί να παίξει. Ναι, σίγουρα. Ως αλλαγή πιστεύω. Αυτό είναι φασικό. Ως αλλαγή πιστεύω θα περάσει κιόλας. Ναι, όταν το άκουσα, λέω τι έγινε. Ο Φερβατζέδης μπαμ κατευθείαν έξω, τι έγινε. Εκτός 18. Όχι, ευτυχώς δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτό που είπε και ο Χρήστανθος και εσύ Νίκο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, το είπαμε και άλλες φορές. Η ομάδα πρέπει να δείξει ψυχή. Εάν δείξει ψυχή και παίξει την μπάλα που μπορεί να παίξει,
Εγώ πιστεύω θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα και το Χ για μένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί παίζω εκτός έδρας, παίζω με τον πρωτοπόρο και τα μπάτια του μας είναι τελείως διαφορετικά τα μέγεθη. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο ή όχι θα κριθεί και από την εξέλιξη του αγώνα. Μπορεί ο Άρης να βγάλει Χ και βάσει τη εικόνα του μάτς να μην είναι καλό. Συμφωνώ, Νίκο μου, συμφωνώ. Σου λέω τώρα που το λέμε εκτός. Εκτός, τώρα, ναι, πριν εκτός, τη σέντρα, ναι. Που δεν έχουμε δει το παιχνίδι. Λέμε, άμα μας λέγανε σοπαλέ σε βολεύει, θα λέγαμε βεβαίως μας βολεύει, γιατί δεν μας βολεύει. Το θέμα για τον Άρη και το θετικό είναι ότι δεν έχει να χάσει τίποτα από αυτό το μάτς. Έχει μόνο να κερδίσει. Το ακούω που το λέτε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει. Και η φύλα, έχει να χάσει και έχει να χάσει πάρα πολλά. Έτσι, αν πάει και φάει κανένα τρίμπαλο. Έτσι. Πάρα πολλά μόνο έχει έτσι, να χάσει. Μόνο έτσι, μόνο έτσι και μόνο αλλιώς. Μόνο έτσι. Να πάει για να κερδίσει ο Άρης λοιπόν. Δεν έχει να χάσει. Τι δεν έχει να χάσει. Αν με τον ΠΑΟΚ παίζω. Αν ξεφύγει. Και σε φιλικό να είμαι θέλω να κερδίσω. Δεν είπα να μην θες να κερδίσεις. Τι δεν έχει να χάσει. Λάθος έκφραση. Για το στόχο του. Τι. Και το. Με το στόχο να τον εξασφαλίσω λίγο νωρίτερα. Σου λέω. Δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου άμα χάσει. Νίκο. Ναι. Νίκο, κοίταξε, το τέλος του κόσμου δεν ήρθε όταν πήγαμε στη Γάμα Εθνική, έτσι, Νίκο. Αυτό θα έλεγα. Το τέλος του τι κόσμου δεν έχει να χάσει. Μια ήττα του Άρη, εντάξει, παίζει πάω Κάρης. Μόνο και μόνο για τα αριανάκια που πρέπει να χαρούν πρέπει να κερδίσω. Αυτό. Και δεν πρέπει να χάσω. Έχω αυτό να χάσω πολλά. Ο Χρύσανθος είναι το σημαντικότερο. Τη στεναχώρια μόνο που θα βγάλω, φίλε, επειδή έχασα. Σε παρακαλώ δεν έχει να χάσει. Παιδιά, αυτό που λες, ο Χρύσανθος έχει δίκιο. Θα ακούγεται πολύ το δικό μας ότι εντάξει. Το λέω για να το πω. Εάν κερδίσει ο Άρης έχει να κερδίσει πάρα πολλά. 100%. Πάρα πολλά. Και όχι μόνο για την ψυχολογία της ομάδας, για τον φιλάθλων, γιατί κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ. Όχι. Για τα μικρά αριανά. Τα μικρά παιδάκια που είναι Άρης. Πάρα πολλά. Και θα το δουν αυτό ότι ο Άρης κερδίσει μια μεγάλη ομάδα. Που λέει για αυτό ΠΑΟΚ, έχει να χάσει. Κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει πολλά. Αυτό όμως, καταρχήν έχει να χάσει. Αυτό είναι το βασικότερο που θα χάσει. Έτσι. Τι πάνε να πει δεν έχω να χάσω. Αυτή, άμα πάμε με αυτή την τοπάθεια, δεν έχω να χάσω. Και μετά και με τον Ολυμπιακό δεν έχω τίποτα να χάσω. Είναι το να πεις και από την ΑΕΚ, αν χάσω, δεν έχω τίποτα να χάσω. Όχι. Η τοπάθεια είναι. Η τοπάθεια είναι, ναι. Εντάξει, okay. Νίκο μου, η τοπάθεια είναι. Εντάξει, έχω να χάσω πάρα πολλά. Δεν τα χάνω όλα. Με έχεις για τοπαθή. Τι με νοιάζει τι εσύ, φίλε. Μην μιλάμε για τον Άρη τώρα. Εσένα και τον χαρακτήρα σου θα μιλήσουμε. Τι να σε παντρέψουμε. Έχω ακόμα χρόνια. Λέμε αυτό για το οποίο. Αναφερόμαστε σε αυτό το οποίο ανέφερα. Ναι, ρε φίλε, είναι λάθος αυτό που είπες. Είναι γνώμη μου. Δεν είναι λάθος η γνώμη σου. Εντάξει, okay. Είναι γνώμη σου. Τι πάει να πει η γνώμη σου. Χρύσανθε. Γνώμη μου. Ανάλογα το πώς θα χάσει. Άκουσε με λίγο. Από τότε που όλοι αποκτήσαμε μια γνώμη που είναι σαν την. Αυτή μας που έχουμε όλοι από μία, έχει χαθεί ο μπούσουλας. Δεν είπαμε να βγεις από το στούντιο, αλλά να παραδέξεις ότι κάνεις λάθη, ρε φίλε. Γνώμη μου είναι. Στο ξαναλέω. Επιμένεις δηλαδή. Και πήγα να σου θέσω... Δεν έχει τίποτα να χάσει ο Άρης. Παράμετρο που δεν. Ο Άρης δεν έχει τίποτα να χάσει. Ανάλογα το τι θα γίνει. Τώρα αρχίζει κολοτούμπα και γίνεται. Okay, Ιωάννης Μελισανίδης γίνεται τώρα. Δεν θα ολοκληρώσω πριν. Αν φας τρίμπαλο, τετράμπαλο. Ναι. Αρχίζουν οι παράμετροι. Εκεί είναι μια παράμετρο. Αυτό που πρέπει. Νίκο, επειδή το είπατε και ο Χρύσανθος και να μ' αρέσει η παρέα σας και με κάνει να περνάω όμορφα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Άκου Νικόλα. Δεν είναι θέμα ετοπάθειας. Τώρα σε πειράζει ο Χρύσανθος γιατί σε αγαπάει και βλέπω το πώς έχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έπρεπε να πει. Βέβαια. Με έπιασε τον Πούτι. Δεν έπρεπε να πει ότι δεν έχουμε να χάσουμε. Έχουμε να χάσουμε. Η αλήθεια αυτή είναι γιατί και εσύ θα στεναχωρηθείς και εγώ θα στεναχωρηθώ και ο Χρύσανθος θα στεναχωρηθεί. Και εγώ περισσότερο το λέω αυτό εστιάζοντας στην πέμπτη θέση, στο στόχο κτλ. Νίκο, με μισό μηδέν να χάσω θα στεναχωρηθούμε όλοι. Δεν είπα δεν θα στεναχωρηθώ. Τέλος. Χάνεις όσα θα μπορούσες να κερδίσεις. Έτσι. Λοιπόν, πάντα χάνεις αυτά τα μάτς. Αυτό που είπατε εσείς και το είπε και ο προπονητής και μακάρι να μας κάτσει εμάς έστω και ένα παιχνίδι. Επειδή ο ΠΑΟΚ όντως είναι σαστημένα πολύ δυνατός, πρέπει να βρει τη συνταγή. Τίποτα ώστε... δεν μπορεί, ρε φίλε, να έχω την τύχη που είχαν αυτοί στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αυτό το θέλω. Το έχω πει και εγώ, ρε. Χρήσατε τι έχουμε την ίδια. Ένα μάτς φέτος δεν πρέπει να τους πάει έτσι. Φίλε, να σουτάρει από τα αριστερά, να περάσει κάθε τα πόδια του τερματοφύλακα. Όλα τους τα μάτς. Δεν υπάρχει ένα μάτς, ένα μάτς που να είπαν ότι ήμασταν άτυχοι. Ένα. Ναι, ρε φίλε. Ένα απίστευτο αυτό. Αυτό θα είναι την Κυριακή. Ένα τέτοιο γκολ άμα τους βάλεις τελείως. Δηλαδή να είσαι καλά. Άντε καλή δύναμη. Τσάω, Βασίλη, έχουμε επόμενος. Άλλον. Ωραία, επόμενος. Χαίρετε. Θα το πάμε σε ρί, Βασίλη, μέχρι παρά 10. Χαίρετε. Παρά 20, να το πάμε μέχρι παρά 10. Οπότε καλείτε, παιδιά, συνεχόμενα. Έχουμε άλλα 10 λεπτάκια. Παρακαλώ. Χαίρα. Δεν σας έχουν κανένα μήνυμα, Νίκ. Ναι, γεια σας. Καλά, εσύ. Το
μόνο που έχει να χάσει είναι 3 βαθμούς. Είτε ναι, ένα είτε 4. Στο βαθμολογικό, ναι. Στην ουσία αυτό είναι. Είναι το ψυχολογικό είναι. Παίζει ρόλο και αυτό, ρε παιδί μου. Άντερε που παίζει ρόλο τώρα σε επαγγελματίε από την Ισπανία και από την Ουρουγουάη. Δεν μιλάω για αυτού. Εγώ λέω για εμά. Για όλο τον κόσμο. Για τον οργανισμό. Άντερε, καλά λέει ο Νίκο. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Εντάξει. Άμα κερδίσει όμω. Αφήνει όλα. Αδελφέ μου. Τι να πω, ρε. Τέλο πάντων. Το Πέτρο μπορεί να παίξει δεκάρι. Γιατί δεν παίξει δεκάρι με Πέτρο. Δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Δεξιά είναι η φυσική του θέση. 10 είναι άνθρωποι. Δεξί, εξτρέμ. 10 είναι. Περίμενε. Δεκάρι είναι. Ωραία. Μπορεί να παίξει και δεξιά και δεκάρι. Μια χαρά μπορεί να παίξει. Δεκάρι ξεκίνησε ο Πετρατζίδης. Στον Παναθηναϊκό έπαιζε δεκάρι ο Πετρατζίδης. Γιατί για όσους δεν ξέρουν, ο Πετρατζίδης ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό, στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Και η πολυμετεχνικότητα τον έδιωξε. Ήταν η συγκάπα 19 του Ολυμπιακού. Και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Ήταν στην Παιανία. 103 παιχνίδια έχει παίξει ως δεξιός winger, 21 ως δεκάρι, 12 παιχνίδια ως αριστερός winger, 4 ως half, 2 ως επιθετικός και 1 ως δεξιός half. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, φίλε. Για να μπει, για να παίξει αριστερά πρέπει να, ή δεξιά, πρέπει να παίξει, ξέρω εγώ, να ο πούμε... Ο Φετφατζίδης είναι ο δεξιός εξτρέμ που συγκλίνει με ανάποδο πόδι προς τα μέσα και κινείται στον έξω. Στις γωνίες της μεγάλης περιοχής. Μόνο. Πιο πίσω δεν μπορεί να παίξει. Να πάρει μέτρα και να τριπλάρει και να κάνει μπούκα δεν γίνεται. Πρέπει να είναι 4-5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Ο βασικός δεν θα είναι. Ενώ στο 10 μπορεί να μοιράσει, μπορεί, γιατί βλέπει γήπεδο. Έχει κάθετη, έχει τα πάντα. Έχει και σουτ. Άντε να το δούμε. Γιατί προχθές με τον Πανιόνιο έλειπε. Χθες με τον Πανιόνιο δεν έπαιξε. Ρε, φίλε, όχι δεν έπαιξε. Έκανε 3 λάθη μπινελικίου όταν παίζει με 10 παίκτες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται και ο παίκτης να μπαίνει μέσα, δεν είναι PlayStation. Θέλει τον χρόνο του κι αυτός. Να είσαι καλά. Πού την πάμε την κυρία? Την πήγαμε. Δεν προλάβαμε. Την άφησες? Πάμε πουθενά. Αφού την ακούω, μιλάει ρε φίλε. Ναι, βέβαια. Τι, δίπλα είσαι? Εντάξει. Πήγαμε... Πού πήγαμε? Τι, ακούει η γυναίκα σου? Από Εθνική Σαμίνη. Ναι. Στην Τσιμισκή. Ωραία. Λαδάδικα. 3,5 ευρώ δηλαδή πήρες. Τι θα πάρω. Σωστό και αυτό. Τι θα πάρω ρε φίλε. Στη Θεσσαλονίκη τι είναι, Αθήνα. Σωστό. Όχι, μην νομίζεις. Όχι. Και Αθήνα που κινήθηκα εγώ, δηλαδή να σου πω κάτι. Πήγα από το κέντρο στο γήπεδο της Ριζούπολης. Ακούει ο άλλος. Και λέει πόσα λεφτά. Μπράβο, πόσα λεφτά. Πόσα λεφτά ήταν φίλε από το κέντρο της Αθήνας από Ομόνια στη Ριζούπολη. Πόσα λεφτά ήταν, για να δεις ότι δεν είναι τόσο πολλά τα λεφτά. Κάνα οκτάρι. 7 ευρώ. Κάνα οκτάρι. Τη μισή Αθήνα ανάλογα δει. Τη μισή Αθήνα πέρασα, ρε φίλε. Εντάξει, εκεί το αεροδρόμιο. Ανάλογα τα λεφτά είναι το αεροδρόμιο εκεί. Καλά τώρα, εντάξει. 35 ευρώ είναι μέχρι το κέντρο. Άντε, κλείσε. Βγάλαμε και το πρόγραμμα και για μας τα. Είναι, και μας είναι 20 μέχρι το κέντρο. Καλά το είναι. Αεροδρόμιο. Καλά είναι, καλά είναι. Άντε, κλείσε. Καλά είναι, αλλά ποιο πάει στο αεροδρόμιο τώρα, παίζω. Σωστό και αυτό. Εμείς πάμε με το μετρό πάντως. Έγινε, άντε, γεια. Έλα πελάτης, παρακαλώ. Επόμενος φίλος. Επόμενος ταξιτζής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Ναι. Μισό λεπτό. Τι θες να το ηχογραφήσεις? Χρυσάφε. Ναι. 90% ναι. Συμφωνώ μαζί σου ρε φίλε. 90. Αλλά, 90 ναι, αλλά... Πες το 10. Δηλαδή σου έχουν μείνει υπολείμματα από παλιά εσένα. Πού? Και πρέπει να σας σβήσω αυτά να πούμε. Από δεν πού? Μπορεί άλλο να συνεχιστεί κατά. Ναι. Ο Άρης δεν έχει να χάσει τίποτα ρε φίλε. Τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Τίποτα δεν έχει να χάσει ρε αδελφέ. Εντάξει. Και να σου πω και τι άλλο δεν έχει να χάσει. Δηλαδή ναι. Τι να σου πω. Δηλαδή πρέπει αν χάσουμε... Την άλλη μέρα να... Επειδή ξέρεις τι γίνεται μετά από αυτούς τους αγώνες. Τίποτα δεν πρέπει είτε να γίνει. Είτε χάσει ο ένας, είτε χάσει ο άλλος. Τίποτα δεν πρέπει να γίνει στην ουσία και εντός της ομάδας. Αλλά όχι δεν έχει να χάσει. Μπράβο ρε αγοράκι μου, γιατί σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν
Ξέρεις κάτι, ναι. Υπάρχουν Αριανοί στην Αριανή μας και είναι μεγάλο το ποσοστό που ας κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ και ας μην βγούμε Ευρώπη. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Το ξέρεις όμως ότι υπάρχουν. Υπάρχουν, εντάξει, τι να κάνουμε. Μπορεί... Κατάλαβες. Δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε άμα χάσω και κερδίσω από τον ΠΑΟΚ. Σαν αντιπαλότητα, σαν ένα παιχνίδι του πρωταθλήματος, σαν ένα ντέρμπι, θέλω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά δεν έγινε και κάτι άμα χάσουμε ρε ντερμπίσια. Δεν θα καταστραφεί η ομάδα. Δεν θα πάμε να πούμε να κλαίμε σαν τις χείρες. Αυτοί ας το κάνουνε, γιατί το κάνουν πάντα. Και το ξέρεις αυτό. Ότι όταν χάνουν από τον Άρη, μετά έχουν τη λαϊκά δικαστήρια. Εμείς πρέπει να το κόψουμε αυτόν ρε φίλε. Με αυτούς πια. Φτάνει να πούμε. Να πάει ομάδα αποφορτισμένη, εντάξει, να παίξει ποδόσφαιρο, να γουστάρει, να γουστάρουμε κι εμείς. Αυτό θέλουμε. Να δούμε ωραία μπάλα, να πούμε ότι μπήκαμε εκεί μέσα και η διαφορά μας είναι πολύ μικρή, ελάχιστη. Αυτό θέλω εγώ. Όπως για να δουν ότι του χρόνου με 4-5 προσθήκες, να δουν ποιος θα μπορέσει να κερδίσει τον Άρη του χρόνου. Σε οποιοδήποτε γήπεδο. Γιατί δείχνει δείγματα, πολύ καλά δείγματα. Εντάξει. Εγώ αυτό θέλω και συγγνώμη για που σε φώναξα. Βγήκε λίγο έξω τώρα, αλλά εντάξει. Μαζί είμαστε, μαζί μας, συμφωνούμε. Ωραία. Εντάξει. Άντε πάει. Έγινε φιλαράκι, μας καλά. Έχουμε άλλον. Στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Να φωνάξω κι εγώ. Όχι, εντάξει παιδιά. Γιατί υπάρχουν Αριανοί, υπάρχουν. Υπάρχουν, παντού υπάρχουν. Ναι. Ρε Παύλε, Παύλο, σωστά το λέω. Χρήσανθε, Παύλο δεν το λένε το παλικάρι που πήρε. Ο Χρήστος βγήκε λίγο έξω, ο Νίκος είναι εδώ. Ο Παύλος ήταν, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβες, Εδώ όλη η Ελλάδα το καταλαβαίνει, έχει γίνει, τον είπε ο καθηγητής να πούμε στον Ζαγόρα την εκπομπή, η σχολή του Παύλου. Είναι πολύ άγριες οι ώρες που κάνετε με τον Ζαγόρα παρέα, ρε παιδιά, είναι λίγο... Η σχολή του καθηγητή έχει γίνει, σταμάτα βρε, πάψε βρε Παύλο. Βρε Παύλε, πάψε πια. Πάψε, δεν έχει να χάσει ο Άρης τίποτα. Δίσταντη απόψη, παιδιά, ο καθένας έχει τη δικιά. Και υπάρχουν άλλοι Αριανοί που πιστεύουν αυτό και εσύ τι είσαι από τους άλλους Αριανούς. Και πώς είναι Αριανοί, δύο μερίδες, τρεις μερίδες, πλάκα μας κάνετε. Πάψε πια. Σ' ακούω μια εβδομάδα μας έχεις... Να τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στη Τσούμπα. Ναι. Ό,τι κάνουμε. Αυτό. Χάσουμε, ισοπαλία, κερδίσουμε. Εμείς πάλι κερδισμένοι θα είμαστε. Αυτό. Γιατί μας τάρεις. Αυτό είναι δεδομένο. Τέλος. Έτσι. Ακούς Παύλε, τέλος. Κάτι τώρα, αλλά θα το πάψε και εσύ και ο καθηγητής. Μας έχετε ζαλίσει. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Επόμενος. Ποιος Παύλος είναι αυτός. Τη ζούγκλα. Ο Παύλος τη ζούγκλα. Ναι. Όχι ο άλλος ο δικός μας. Επόμενος. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς. Εγώ θέλω να μπουν μέσα και να τα δώσουν όλα. Όλοι αυτό θέλουμε. Θέλω να μπουν μέσα και ο Γιώργος ο Κολτσίδας στην παραμονή του αγώνα να κάτσει να τους βάλει ένα βίντεο. Το 4-0. Με το συγχωρημένο τον Σιρόπουλο, με τον Αλεξιάδη. Πιο παλιά. Με αυτούς. Ναι. Ό,τι καταλαβαίνουν και ό,τι νιώθουν. Να τα δώσουν όλα, να μην χάσουν καμία προσωπική μάχη. Καμία. Ναι. Να μπορέσουν να αποδείξουν σε αυτό το παιδάκι που είναι ο γιος του μπαμπά ότι αυτά που λέει κάποια στιγμή θα τα μετανιώσει. Γιατί είναι ρόδα και γυρίζει. Και αν το χάσουν το μάτς, να πέσουν όρθιοι. Έχουμε να χάσουμε πολλά. Φυσικά δεν διακυβεύεται τίποτα. Εγώ είμαι το Χρύσαυγο. Είτε το βλέπω παδικά, είτε το βλέπει δημοσιογραφικά. Εγώ δεν είπα ότι αν χάσουμε θα διαλύσουμε την ομάδα. Ούτε είπα να πάμε να κυνηγάμε τους παίκτες. Αλλά χάνεις αυτά που δεν κέρδισες κάθε φορά. Ναι, έχω να χάσω πολλά. Θέλω να κερδίζω για πολλούς και διάφορους λόγους. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Άμα πάω με την νοοτροπία δεν έγινε και τίποτα, θα χάσω. Αυτό που λέει ο Παπαδόπουλος, εν μέρει έχει δίκιο στο ότι θα κερδίσω πολλά παραπάνω από αυτά που να χάσω. Αλλά έχω να χάσω. Φυσικά και έχεις να χάσεις. Έχω να χάσω. Δεν είναι δεν έχω να χάσω, έχω να χάσω. Ας κάτσουν να μπουν. Εγώ βρήκα τελείως στοιχεία την Τρίτη το πρωί το Βέλεφ με την οικογένειά του κάτω στην παραλία κάνανε βόλτα. Και κατάλαβα από το ένα λεπτό κουβέντας που κάναμε ότι έχουν περάσει και έχουν καταλάβει έστω και από τα πρώτα δύο μάτς που γίνανε με ποιον παίζουνε.
χαμογελώντας, έστω και χαμογελώντας, επειδή είναι μπαλαδόπατσα μεγάλη και το μάτι του γυαλίζει, του συγκεκριμένου, έχει καταλάβει τη δικιά μας φιλοσοφία. Ας πέσουν όρθιοι. Αν πέσουν, να πέσουν όρθιοι. Εγώ δεν θέλω να πέσουν. Έτσι. Να τα δώσουν όλα. Και να ξέρει, Χρυσανέ, επειδή τα ξέρει τα αποδητήρια καλύτερα από εμάς, γιατί ήσουν παλιά στην ομάδα, μεγάλο ρόλο θα παίξει ο Κολτσίδας. Ο πιο έμπειρος εκεί σε αυτά τα παιχνίδια είναι ο Κολτσίδας. Αυτή τη στιγμή στην ομάδα μέσα. Εγώ λέω ότι πολύ μεγαλύτερο ρόλο θα παίξουν παίκτες όπως αυτός που προανέφερες. Ο Βέλεθ. Ναι. Γιατί πλέον έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Ο Κολτσίδας μπορεί να πιάσει δύο Ελληνάκια και να μιλήσει. Αλλά αντίληψη και κλίμα περνάνε παιδιά έμπειρα. Ξένα παιδιά στους ξένους και παιδιά έμπειρα όπως ο Δελιζήσης. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Νίκος, ότι ο Δελιζήσης μπορεί να είναι ο 19ος της αποστολής. Να πάει για να πάει. Καταλάβες. Για μένα πρέπει. Να πάει για να πάει. Για να φωνάξει, να σου πω και όταν δεν παίξεις κιόλας, είσαι και πιο ήρεμος και μπορείς να φωνάξεις και να πεις και δύο πράγματα παραπάνω στα αποδυτήρια έξω από το γήπεδο. Δηλαδή, εγώ θα τον έπαιρνα, θα τον έπαιρνα 19ο, ρε παιδί μου. Θα έπαιρνα 20 άτομα στην αποστολή και ας ήξερα ότι ο Δελιζής δεν παίζει. Θα τον άφηνα εκτός αποστολής στο τέλος. Αν με τα πολιτικά θα τον δήλωνα. Αυτό... Όπως είχε πάει στο παιχνίδι Κυπέλλου. Καλά, με πολιτικά δεν μπορεί. Εντάξει, να είσαι καλά. Εγώ την ομάδα την πιστεύω. Απόλυτα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δύο τελευταίοι. Μην καλείτε άλλο. Ωραία. Για να κλείσουμε κιόλας λίγο νωρίτερα, πάμε στον πρώτο τελευταίο. Χαίρετε. Χαίρετε. Όχι. Στον τελευταίο. Τον χειρούργησε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η συζήτηση περί να χάσει, να κερδίσει ο Άρης, επειδή βλέπω κατά κόρον υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν είπε να χάσει, να κερδίσει. Είπε δεν έχει να χάσει από πιθανή ήττα. Ο Άρης έχει να χάσει πάρα πολλά και να κερδίσει πολύ περισσότερα από όσο θα χάσει αν κερδίσει. Γνωρίζουμε όλοι το κατεστημένο και τη νέα τάξη πραγμάτων που προσπαθούν να δημιουργήσουν στην πόλη αυτή. Είναι ξεκάθαρο. Επενδύουν πάρα πολλά στο πρωτάθλημα Πρεσπών. Πάρα πολλά. Και θα τα δούμε μόλις ανακοινωθεί και επίσημα πρωταθλητής. Παίζει ο Άρης ένα ματς τελικό. Είτε έτσι μας αρέσει, έτσι, είτε όχι. Έτσι είναι, όχι άγχος, τίποτα. Για μας είναι ένας τελικός. Η ομάδα πρέπει να μετριάσει τα αισθήματα της κατάξης πρωταθλήματος από τους παοξίδες. Τέλος. Έχουμε ένα στόχο. Ή θα πάμε να κερδίσουμε ή θα τα δώσουμε όλα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτά τα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα τελειωμένα. Έχουμε ένα κύρος, είμαστε Άρης. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το αυγό του φιδιού να εξελιχθεί σε αυτή την πόλη. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ξεδοτιάσεις το πρωτάθλημα. Το πήρανε, είναι το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Έχουν συνεργαστεί με την ίδια την κυβέρνηση. Γνωρίζουμε τις παράπλευρες ομάδες που πέρασαν αυτό το πρωτάθλημα. Άρα, εσύ σαν Άρης, έχεις μόνο να κερδίσεις και πρέπει να πας το μαχαίρι στα δόντια. Έτσι. Τελείωσε. Έτσι. Για μας είναι τελικός. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει οι παίκτες. Βέβαια, τους φορτώνουμε πολύ περισσότερα από όσα αντέχουν. Αλλά δυστυχώς... Το καταλάβανε την Πέμπτη. Το καταλάβανε την Πέμπτη που τους μίλησε ο κόσμος. Σε αυτούς έλαχε ο κλήρος. Για μας είναι κάτι παραπάνω από ένα μάτς. Εγώ διαφωνώ που λες ότι τους φορτώνουμε. Γιατί οι παίκτες του Άρη φέτος χρωστάνε στον κόσμο. Οι παίκτες του Άρη φέτος χάσαν από τον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα τους, χάσαν από τον Ολυμπιακό, αποκλείστηκαν από τον Εργοτέλη. Ακριβώς. Άρα δεν τους φορτώνουμε παραπάνω, είναι επαγγελματίες, καλά αμοιβόμενοι ποδοσφαιριστές. Τώρα, αν τους καθυστερεί ένα μήνα ή δύο μήνες, τα λεφτά θα τα πάρουν όλα στο τέλος της χρονιάς. Πρέπει να πάνε και να δώσουν μία χαρά στον κόσμο και υπάρχουν πολλές παράμετροι. Κάποιες ανέφερες, για τις οποίες ο Άρης πρέπει την Κυριακή να κερδίσει. Έτσι. Και πρέπει να πάει με το μαχαίρι στα δόντια. Έτσι. Για μας είναι θέμα επιβίωσης. Όπως ακριβώς το λέω. Και ας φαίνεται πολύ χοντρό αυτό. Ναι, θα βγεις πέμπτος. Ναι, θα βγεις Ευρώπη. Από το 85 είχα να πάρουν πρωτάθλημα με τα 2.300 χρόνια. Το ξαναφέρουν τώρα. Θέλω να δημιουργήσω συνθήκες μονοπωλίου. Αυτό πρέπει να το σπάσεις. Έτσι. Τέλος. Να είσαι καλά. Δεν έχεις πολλούς τρόπους. Έχεις μόνο το αγωνιστικό. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Μια χαρά. Δεν έχει άδικο φίλος. Είπε κάποιες από τις παραμέτρους για τους οποίους πρέπει να κερδίσεις την Κυριακή. Την Κυριακή πρέπει να πάρεις ό,τι μπορείς περισσότερο από το παιχνίδι, να τα δώσεις όλα,
να παρουσιάσεις πρώτα απ' όλα αυτό που είπε το μαχαίρι στα δόντια, να διεκδικήσεις το παιχνίδι. Εντάξει, είναι μπάλα στην τελική. Τώρα χάθηκε, τώρα ήρθε. Είναι μπάλα στην τελική, τώρα είμαστε καλύτερα. Ποδόσφαιρο είναι. Θα πάει δοκάρι και μέσα, θα πάει δοκάρι και έξω. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό. Αλλά ο Αριανός την Κυριακή θέλει να δει την ομάδα του να παλεύει μέσα στο γήπεδο και φυσικά στο τέλος της ημέρας μετράει το αποτέλεσμα. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι από τον συμπολίτη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 23-3 τελικές. 23-3. Βάλανε αυτό το αστείο γκολ. Κερδίσανε. Παίρνουν το πρωτάθλημα. Τελειώνει εκεί. Θυμάται κανείς ότι είχε 23-3 τελικές ο Ολυμπιακός στην ουσία του πράγματος. Ας έχουν αυτοί 23-3 και να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά ο Κορχούτ, να φύγει μπάλα μέσα τα χέρια του Πασχαλάκη και να το καρφώσει ο Βαρέλα. Θα λήξει 0-1. Αυτό με νοιάζει. Παίζει το ρόλο του. Έχεις λοιπόν πολλά να χάσεις, ακόμα περισσότερα να κερδίσεις με ένα θετικό αποτέλεσμα την Κυριακή το βράδυ. Κλείνουμε. Γενικά. Κλείνουμε για σήμερα. Εντάξει. Νόμιζα. Πολύ μπεραδό θα είναι και το Σαββατοκύριακο θα είναι και στο ντέρμπι. Θα έχουμε πληρέστατη κάλυψη και του ντέρμπι. Από την Κυριακή το πρωί θα είμαστε στους ρυθμούς αυτούς. 3 η ώρα βέβαια παίζει και ο Ηράκλης. Ναι. Θα ακούσετε τη μετάδοση. Θα πάει ο Γιώργος στο Αιγίνιο. Ο Γιώργος ο Ματζιούκης. Μετά τις 5 στην ουσία θα έχουμε full pre-game κτλ. Με όλα τα νέα, με σχόλια. Θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας εκεί και τα τελευταία νέα. Θα δώσει ο Νίκος εδώ από Άρη τα πάντα. Οι ρεπόρτερ του Συμπολίτη επίσης τα πάντα όλα. Θα είναι εκεί μαζί με τον Σταύρο να κάνουμε τη μετάδοση. Εντάξει, σε αυτό το μάτς θα είναι ο Σταύρος ο βασικός. Ναι, όπως κάναμε και εμείς, το Βικελίδες που έκανα εγώ και πεταγόταν ο Στέργιος. Μόλις πάρω εγώ το μικρόφωνο για σχόλιο, 0-1. 0-1. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας. Και μετά βέβαια έχει ο post-game. Ζαγόρα θα έχω στο στούντιο, οπότε όλα θα βαίνουν ισορροπημένα, όπως αυτά τα παιχνίδια. Ευτυχώς τον καθηγητή τον βγάζει αυτά. Τον βγάλει μετά να μας πει για τα αίτια της ήττας του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ελπίζουμε και το βράδυ της Κυριακής να μιλάμε με τον ίδιο ύμνο να πεανίζει στα αυτάκια μας. Να είστε καλά.